Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα Τρίτη, 8 Ιανουαρίου, και θα λέγαμε ότι ταιριάζει για τα καλά. Η ρίση έξω πάμε καλά. Αν κρίνουμε από το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που απέπνεε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ. Το θέμα όμως τι γίνεται στο εσωτερικό, που εκτός από την καιρική υπάρχει και η πολιτική θύελλα που συνεχίζεται αμύωτη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά για τις επόμενες 2 ώρες. Πάμε πρώτα να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής ημέρας έως αυτή την ώρα σε τίτλους. Η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στο επίκεντρο της συνάντησης Σαμαρά Μέρκελ στο Βερολίνο. Η χώρα μας κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Αρνήθηκε ότι αλλίωσε την λίστα Λαγκάρτ ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σε συνέντευξή του στην ΕΤ. Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για την προανακριτική επιτροπή. Την παραποπή Παπακωνσταντίνου, Βενιζέλου Παπανδρέου αλλά και Παπαδήμου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ θα ζητήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Το 11,8% έφτασε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο με σχεδόν 19 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δουλειά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Στη χώρα μας μάλιστα το ποσοστό των ανέργων σκαρφάλωσε στο 26% σύμφωνα με τα στοιχεία Σεπτεμβρίου. Σημειώματα σε 500.000 φορολογούμενους που έχουν ήδη πληρώσει το τέλος ακινήτων μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ έχει αποστείλει εκ παραδρομής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Με εγκύκλιο το Υπουργείο καλεί όσους έλαβαν το λάθος σημείωμα να προσέρχονται στις εφορίες. Μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλο αλαλούμ. Θα δούμε στη συνέχεια ακριβώς τι θα πρέπει να κάνετε. Να διορθώσει τη ρύθμιση που ανταλλάσσει κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών από την έκδοση αποδείξεων επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς εκ των υστέρων αντιλήφθηκαν το πρόβλημα που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί. Σε κλαίω κακοκαιρία από τα ξημερώματα η χώρα μας με χιόνια και πολικές θερμοκρασίες. Έκλεισαν δρόμοι και σχολεία, χιόνισε και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις Ελλάδας. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε τώρα από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο. Συνδεόμαστε με το Σταμάτη Ασημένιο αλλά και το Γιάννη Τζούνο. Να ξεκινήσουμε, Σταμάτη, από εσένα. Καλό σου απόγευμα και το κλίμα, έτσι και το περίγραμμα των όσων συζητήθηκαν αλλά και των όσων δήλωσαν στη συνέχεια οι δύο αρχηγοί. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο του Σταμάτη. Θα πάμε στο Γιάννη Τζούνο για να δούμε τι λέει η ελληνική πλευρά και πώς αποτιμάται η συνάντηση. Γιάννη. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά δεν θα μπορούσε παρά να είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της συνάντησης του κυρίου Σαμαρά με την κυρία Μέρκελ. Θυμίζω ότι είναι τρίτη-τέταρτη συνάντηση του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Μέρκελ μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο συζήτησαν η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Σαμαρά ήταν το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Αυτό το είδαμε και από τις δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ που είπε ότι αποφασίσαμε ώστε να υπάρξει ένα πρόγραμμα για μεταρρυθμίσεις το οποίο και θα πρέπει να συνεχιστεί. Σε αυτό το μήκος κύματος και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είπε ότι η ελληνική πλευρά κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, αναφερόμενος βέβαια στο θέμα της οικονομίας και στο θέμα των μεταρρυθμίσεων με τη βοήθεια των εταίρων. Εγώ να σου πω ότι υπάρχει μια πολύ στενή παρακολούθηση και από την πλευρά της Γερμανίας για το πώς προχωρά το πρόγραμμα εδώ στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο και η κυρία Μέρκελ συζητά συνεχώς με τον Πρωθυπουργό σε κάθε συνάντησή τους. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σαμαράς και κρατάμε είναι την πεποίθηση της κυβέρνησης, αν θέλεις, ότι θα υπάρξει συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα υπάρξει αυτό που λέει πάντα ο κύριος Σαμαράς, ανάπτυξη, και θα υπάρξει και προσέλκυση επενδύσεων. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Αν θέλεις, εύαστη, για το οποίο επισκέπτεται ο κύριος Σαμαράς την Γερμανία, διότι σε κάθε ευκαιρία που βγαίνει στο εξωτερικό θέτει ως στόχο την προσέλκυση των επενδύσεων και βέβαια το να διατηρηθεί αυτό το καλό κλίμα το οποίο στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πιστώνεται στον κύριο Σαμαρά. Σε αυτό το πλαίσιο, και να κλείσω εγώ με αυτό, είναι και μια επιστολή που έστειλε ο κύριος Σαμαράς προς τους υπουργούς του, με την οποία ζητά συντονισμό σε ό,τι αφορά τις δράσεις για τις μεταρρυθμίσεις, αναφορά στην Επιτροπή Συντονισμού. Θυμίζουμε ότι δημιουργήθηκε πριν λίγες εβδομάδες αυτή η επιτροπή. Γιατί άλλο, για τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες συζήτησε και με την κυρία Μέρκελ, αλλά όλα αυτά συνδέονται. Γιάννη, θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής για τις εξελίξεις στη λίστα Λαγκάρτ, αλλά να έρθουμε σε σένα τώρα, Σταμάτη, και το τι λέει η γερμανική πλευρά για τη συνάντηση αυτή και ποια είναι η προτεραιότητα της γερμανικής πλευράς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, σε κλίμα εμπιστοσύνης, και φαίνεται ότι τα δημοσιεύματα που συνόδευαν την επίσκεψη αυτή, και αναφέρομαι ειδικότερα στον Σπίγκελ που έλεγε ότι το κλίμα δεν είναι καλό εξαιτίας ενδεχομένων εκκρεμωτήτων από προηγούμενες συναντήσεις, φαίνεται ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Στην συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό συζητήθηκε η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων,
Κρήτων. Ο κ. Σαμαράς πριν τη συνάντηση τόνισε την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την ανάκτηση της ελληνικής αξιοπιστίας στο εξωτερικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός προκειμένου να υλοποιηθούν τα μεταρρυθμιστικά προσπάθεια, προγράμματα. Ανέφερε ότι η Ελλάδα πλήττεται από την ανεργία, έδωσε έμφαση στην ανεργία στους νέους. Από την πλευρά της Καγκελάριος είχε δηλώσει ότι χαίρεται για τη συνάντηση και ανέμενε από τον κύριο Σαμαρά ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που καταβάλει προσπάθειες. Και η Γερμανία, είπε, θα πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Το σημείο αυτό από πολλούς ερμηνεύθηκε ως μια επιφυλακτική στάση έναντι του κυρίου Σαμαρά, κάτι που προμήνει μια κριτική στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Βερολίνο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η κυρία Μέρκελ άσκησε πιέσεις σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι εκείνη της μιας καινούριας φορολογικής αρχής, μιας μεταρρύθμισης του φορολογικού συστήματος με έμφαση στην πάταξη στην φοροδιαφυγή. Και το δεύτερο σημείο της φοροδιαφυγής. Και το δεύτερο είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και οι επενδύσεις. Η ανάπτυξη συνολικότερα στην Ελλάδα. Και η γερμανική κυβέρνηση, ειδικότερα η κυρία Μέρκελ, άσκησε πιέσεις στην κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι τα σενάρια εκείνα που είχαμε διαβάσει πριν από τη συνάντησή τους φαίνεται ότι δεν επιβεβαιώνονται. Σταμάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσαν νωρίτερα οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Σε μικρό χρονικό διάστημα βρίσκομαι με Γιώργο. Και είναι μια μεγάλη χαρά να έχω και πάλι τη δυνατότητα να συναντήσω με την Ελλάδα. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι τώρα μας κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με θυσίες για τον ελληνικό λαό για να πετύχουμε και πάλι την αξιοπιστία και να αποκτήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη όσο και από όλες τις ευρώπες, όσο και των αγώνων που στην κατεύθυνση αυτή εμείς συστηματικά μετά προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ψηφίσει μια σειρά νομοσχεδίων που διασφαλίζουν αυτή την πορεία και προς την κατεύθυνση αυτή κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διασφαλίσουμε αυτό που λέγεται ρευστό, που είναι το αίμα της οικονομίας, που μαζί με τις επενδύσεις μπορεί να φύγει την ανάπτυξη την τόσο αναγκαία σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή μαστίζεται από ένα πολύ μεγάλο και να περάσει το πρόβλημα που δεν είχαμε το δύο για τα οικονομία. Είμαι πολύ ευτυχής που είναι μαζί μας ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Σαμαράς. Όπως ξέρετε, στο τέλος της χρονιάς είχαμε την ευκαιρία να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Παρατηρούμε την κατάσταση από κοντά. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι θα γίνει σε σχέση με τις δυνατότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Μια καλύτερη οικονομική συνεργασία και ο συντονισμός των προσπαθειών θα μας βοηθήσει όλους. Πάμε σε εξελίξεις στο θέμα της Λίσας Λαγκάρντ και στη συνέντευξη που όλοι συζητούν από εχθές που έδωσε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακοσταντίνου στο κρατικό κανάλι. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον διευθυντή του Sky 100,3, Άρη Πορτοσάλτε, για να σχολιάσουμε. Καλό απόγευμα, Εύα. Καλό σου απόγευμα, Άρη, να δούμε αν βγήκε κάτι καινούριο από αυτή τη συνέντευξη, αφού πρώτα δούμε ένα απόσπασμα. Για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και στις δύο προτάσεις είστε το κεντρικό πρόσωπο. Ήδη έχετε πει ότι δεν θα αφήσετε να γίνετε η μοναδική ηφηγένεια σε μια τέτοια υπόθεση. Τι εννοείτε? Εννοείτε ότι δεν έχετε εσείς καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη, ή εννοείτε ότι υπάρχουν κι άλλοι? Κυρία Στά, εννοώ ότι προφανώς πρέπει να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες σε όλους όσους ανήκουν. Εμένα δεν μου αρέσει η λογική της ποινικοποίησης ευθυνών. Βέβαια, αν υπάρχουν ποινικές, προφανώς και αυτές πρέπει να διερευνηθούν. Θεωρώ ότι θα ήταν πιο σωστό να διερευνήσουμε πρώτα τα γεγονότα και στη συνέχεια να διερευνήσουμε τα πρόσωπα. Μου κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η σπουδή, αυτή η βιασύνη να χρεωθεί όλο πάνω μου. Να χρεωθεί όλο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ βολικό να χρεωθεί όλο πάνω μου. Είναι πάρα πολύ βολικό για το πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη η χώρα να εξακολουθήσει να έχει κυβέρνηση και
το φάσμα της ακυβερνησίας ή το να πέσει, και εγώ θέλω να μείνει η κυβέρνηση. Αλλά όχι όμως να πάω εγώ φυλακή για να μπορέσει να διατηρηθεί η κυβέρνηση. Γιατί κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια προσπάθεια ξαφνικά το θέμα της κάθαρσης του πολιτικού συστήματος να είμαι εγώ. Η κάθαρση του πολιτικού συστήματος είμαι εγώ, κυρία Στάι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα της λίστας όλων των ολιγοριών, όλων των προβλημάτων που έχουν υπάρξει. Εγώ θα πληρώσω τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης και ό,τι έχει σωρευτεί. Έτσι το βλέπετε. Έτσι το βλέπετε. Μπορώ να το εσείς. Δω διαφορετικά. Κοιτάξτε, μπορώ να το δω διαφορετικά. Συζητήσαμε επί μία ολόκληρη ώρα για το περίφημο CD, για το stick, για την ύπαρξη των ονομάτων των συγγενών σας. Και λέτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος έβγαλα τα ονόματα αυτά μέσα από εκεί. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος ποιος μπορεί να τα έβγαλε. Δηλαδή με παραπέμπεται σε μία διαβολική σκευωρία εις βάρος σας, ενώ η λογική λέει ότι... Ναι, θέλετε να μιλήσουμε για λογική, κύριε Ιραστάη? Να μιλήσουμε για λογική. Για λογική μιλάμε τόσο ώρα. Επειδή μιλάμε για λογική... Δεν την βρίσκουμε παντού. Επειδή μιλάμε για λογική, εάν το είχα κάνει εγώ, δεν θα έβγαζα άλλους 10 για ξεκάρφωμα. Δηλαδή αυτή η τέτοια αυτοενοχοποίηση σας φαίνεται λογικό? Να βγάλω άλλα 5 ονόματα που να παραπέμπουν στον Α, στο Β και το Γ. Έβγαλα τα 3 ονόματα που παραπέμπουν σε μένα. Να σας πω μια άλλη λογική, επειδή μιλάμε για λογική. Ποιος άλλος είχε κίνητρα, κύριε Βαξεβάνη? Να σας πω μια άλλη λογική. Λέει ότι μόνο εσείς. Βγαίνει στο περιοδικό του κύριου Βαξεβάνη μια λίστα με 2059 ονόματα. Αν εγώ λοιπόν ήξερα ότι λείπουν τα 3 ονόματα των εξαδέρφων μου, γιατί δεν έβγαινα την επόμενη μέρα ουρλιάζοντας ότι δεν είναι αυτή η πραγματική λίστα, ότι λείπουν ονόματα, και να το τελειώνω το ζήτημα, να το καθαρίσω, εάν να πω ότι κάποιος πάει, εάν κάποιος πάει να παγιδεύσει. Αν υπάρχουν τα ονόματα. Βεβαίως. Μα φαντάζομαι ότι... Αν γνώριζα ότι οι ξαδέρφοι μου ήταν εκεί πέρα. Ναι. Δεν θα μπορούσα να το είχα χειριστεί διαφορετικά και να μην το έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου? Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το είχατε χειριστεί. Να σας πω, εάν γνωρίζετε από την αρχή ότι υπήρχαν συγγενείς σας, θα έπρεπε από την αρχή να το πείτε. Για να το πετάξετε είχα από πάνω λοιπόν, σας. Είχα, λοιπόν, είναι μια άλλη εκδοχή είχα, αυτή, λοιπόν, ας πούμε. Είχα λοιπόν μία σειρά από τρόπους για να γλιτώσω, εάν ήξερα ή αν προσπάθησα να τις αφαιρέσω, για να γλιτώσω αυτό το οποίο εφίσταμε αυτή μια άλλη τη στιγμή. Ένα απόσπασμα λοιπόν παρακολουθήσαμε. Τώρα στον Άρη Πρωτοσάλτε, Άρη, προκύπτει κάποιο νέο στοιχείο και το σχόλιο σου για τη συνέντευξη που παρακολουθήσαμε χθες βράδυ? Εύα, το αν προκύπτει κάποιο καινούριο στοιχείο ή πώς θα αξιολογείται ή πώς θα αξιολογηθούν τα όσα λέει και τα όσα θα πει μάλλον ο κύριος Παπακωνσταντίνου στους βουλευτές δικαστές που θα μεθαύριο θα τον ανακρίνουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα μπω σε αυτό. Εγώ πάντως ακούγοντας και βλέποντας θέση τον κύριο Παπακωνσταντίνου έχω να πω το εξής πράγμα, ότι αν είχαμε μια χώρα με θεσμική λειτουργία και όχι μια χώρα που προσομοιάζει σε ένα κράτος Αφρικής και ενδεχομένως να υποτιμώ χώρες Αφρικής, διότι αυτό που απεικόμισα χθες από τον κύριο Παπακωνσταντίνου είναι ότι η εικόνα ενός Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος φέρνει μια σειρά μέτρων που αφορούν τη ζωή των Ελλήνων πολιτών και ταυτοχρόνως διακηρύσει ότι θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής την φοροδιαφυγή. Και μέσα σε αυτήν την αντίληψη του έρχεται μαζί όπως και σε άλλες χώρες με τον διπλωματικό σάκο ένας κατάλογος με καταθέτες σε μια ξένη τράπεζα. Όπως πήγε και σε άλλες κυβερνήσεις αυτός ο κατάλογος. Αντί λοιπόν αυτός ο υπουργός πάρει αυτόν τον κατάλογο, γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου δεν είναι ούτε εφορός κάποιας ΔΟΗ, δεν είναι ούτε ο επικεφαλής του ΔΟΕ. Αντί λοιπόν να πάρει αυτό το περιεχόμενο, τη λίστα Λαγκάρ, μέσα στο διπλωματικό σάκο, να βγάλει ένα αντίγραφο για εκείνον και να δει ποιοι είναι μέσα και ταυτοχρόνως να αποστείλει τον κατάλογο στο εντεταλμένο όργανο του κράτους. Το λέμε ΣΔΟΕ εμείς εδώ. Θα μπορούσαμε να το λέμε όπως θα το λέμε, με όποιο ακρονίμιο. Και από εκεί να αρχίσει η διερεύνηση για τους όλους, για όλους που περιέχει το έγγραφο αυτό, για όλους οι οποίοι αναγράφονται σε αυτό το κατάλογο, ναι, για να διαπιστωθεί αν έχουν καταθέσει τα χρήματά τους αφού έχουν πληρώσει φόρο στην πατρίδα τους. Αντί να γίνει αυτό, ο κ. Παπακωνσταντίνου μας είπε ότι είπε σε ένα συνεργάτη του και εκείνος ο συνεργάτης ξεδιάλεξε 20 ονόματα. Για ποιο λόγο? Μα είναι δουλειά τους. Και αν διάλεξε 20 ονόματα, ναι,
από αυτούς που δίπλα, επειδή ήταν μεγάλο το ποσό δίπλα, να πιστέψουμε ότι δεν εξαίρεσε τις εξαδέλφες του. Και αν δεν ήξερε ότι. Ας πούμε, να δεχτούμε τον ισχυρισμό ότι δεν γνώριζε ότι είναι εξαδέλφες του μέσα. Ναι. Να το δεχτούμε. Που ενδεχομένως να λέει ψέματα, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά να το πω αυτό. Τότε. Κακός ήταν υπουργός οικονομικών. Εκτιμάς δηλαδή ότι είναι θεσμικά έκθετος. Ο οποίος δεν ξέρει ποιοι είναι μέσα στον κατάλογο. Είναι δυνατόν. Ορίστε. Εκτιμάς ότι είναι θεσμικά έκθετος ο κύριος Παπακοσταντίνου. Προφανέστατα, ναι. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είναι και θεσμικά έκθετος καταρχήν. Είναι και έχει προφανώς και την πολιτική ευθύνη. Το τι άλλο έχει, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, θα το βρουν οι εντεταλμένοι που θα ορίσει η ελληνική πολιτεία και έχει ορίσει για τον νόμο να πάνε το κάνουν. Είτε είναι οι βουλευτές σε πρώτη φάση, είτε είναι η δικαιοσύνη αργότερα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα μπω στην ουσία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ζω σε μια χώρα στην οποία ο Υπουργός Οικονομικών, έχοντας την εξουσία να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, έκανε θεσμικά ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Δεν είναι δική του δουλειά να αρχίσει να ψαχουλεύει το κατάλογο. Προφανώς οφείλει να τον διαβάσει. Προφανέστατα. Να βγάλει και ένα αντίγραφο και μετά να αποστείλει τη δουλειά να την κάνει το θεσμικό όργανο που λέγεται ΣΔΟΕ. Αν δεν εμπιστευόταν το ΣΔΟΕ, αν δεν εμπιστευόταν τον κύριο Καπελιέρη, αν δεν εμπιστευόταν τον κύριο Διώτη ή ό,τι άλλο δεν εμπιστεύεται, αυτό δεν είναι. Είναι σαν να παραδέχεται ότι όλο το σύστημα είναι σάπιο, έτσι. Δεν υπάρχει σύστημα. Δεν υπάρχει σύστημα. Είναι προφανές αυτό. Τώρα, το αν θα είναι η Ιφηγένεια, το αν φταίει ο κύριος Βενιζέλος, το αν 30 χρόνια πριν τι έγινε, εμείς αυτό που θέλει η κοινωνία είναι ας ανοίξουν τα πόθεν έσχες ολονών, να δουν από την πρώτη μέρα που μπήκαν μέσα, να τα ψάξουν όλα και αν να βρεθούν και άλλοι Παπακοσταντίνου να βρεθούν. Ποσός με ενδιαφέρει, γιατί θέλω να πω ότι δεν με νοιάζει. Προφανώς να γίνουν όλα αυτά. Αν όμως, Άρη, αν δεν τους εμπιστευόταν εκείνο το διάστημα, δεν θα έπρεπε να τους έχει αλλάξει. Δηλαδή, ο Υπουργός Οικονομικών, που ξέρουμε και τι εξουσίες είχε εκείνη την περίοδο. Και παραδέχεται ότι δεν εμπιστευόταν την πλειοψηφία του συστήματος. Δεν έπρεπε να κάνει αλλαγές. Προφανώς συνέβη αυτό. Μέσω Open Gov δεν έβαλε το επικεφαλή στο ΣΔΟΕ. Δεν έφερε ο αρχηγός του αυτό που, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι της κοινωνίας το βρήκε θετικό, ότι να κάνουμε μια ανοιχτή διαδικασία, να μην μπαίνουν Πασόκοι μόνο, αν είχαμε τότε επειδή είχαμε τότε κυβέρνηση Πασόκ, και να μπουν οι άξιοι, οι ικανοί. Έφεραν λοιπόν μια διαδικασία. Ο κύριος Καπελέρης υποτίθεται μπήκε επικεφαλής του ΣΔΕ με αυτή τη διαδικασία. Αν δεν τον εμπιστευόταν, τι φταίω εγώ. Και μετά, δηλαδή εδώ τώρα ανοίγουν άλλες ιστορίες. Και ο κύριος Καπελέρης πώς δέχτηκε αυτά τα 20 ονόματα. Ο κύριος Καπελέρης δεν είχε ακούσει ποτέ ότι υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έκλεψε τα στοιχεία και τα δίνει στις κυβερνήσεις. Πρέπει να σημειώσω αυτό μόνο να έχουμε υπόψη μας και κλείνω. Μας έδωσε κατάλογο η Γερμανία. Μας έδωσε κατάλογο η Γαλλία. Η Γερμανία. Δωρεάν. Δωρεάν, ενώ τα έχουν πληρώσει αυτοί. Έτσι. Πολύ σωστή παρατήρησή σου. Πολύ σωστή. Μας δίνουν κατάλογο οι Ολλανδοί με σκάφη τα οποία τα δένουμε εκεί Ελλήνων. Και η Αγγλία και η Βρετανία μας έδωσε λίστα με ανθρώπους οι οποίοι αγόρασαν ακίνητα μετά το 2010. Αυτοί όλοι έχουν πληρώσει αυτούς τους καταλόγους. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Και ένας από αυτούς που δεν κάνει τίποτα είναι ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου. Όλα τα υπόλοιπα τα χθεσινοβραδινά ήταν λόγια για να περάσουμε ένα ωραίο βράδυ Δευτέρας, παρατηρώντας τον κύριο Παπακοσταντίνου να απαντά στις ερωτήσεις Ελιστάι. Αναπάντητα ερωτήματα, Άρη Πρωτοσάλτε, που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα δούμε όλες τις αντιδράσεις των κομμάτων, καθώς είχαμε συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αλλά πρώτα να πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου για να δούμε την εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο. Και όπως λέμε μεταφορικά, το Στικάκι μίλησε, Ιωάννα, τελικά. Κοίταξε, Εύα, τι θα πει μίλησε το Στικάκι. Το Στικάκι όχι, δεν μίλησε. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς στα χέρια τους είναι ότι σε αυτό το στικάκι που έχουν οι ίδιοι στα χέρια τους έχει εντοπιστεί ο χρόνος της αντιγραφής. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα γιατί γνωρίζουμε, μεταφορικά το είπα το στικάκι μίλησε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία και η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε περίπτωση που έχει τη δυνατότητα μπορεί πάρα πολύ καλά να το βρει. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κομπιουτεράδες που λέμε και από εκεί μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Κοίταξε, αυτό που έχουμε προς στιγμή από τους οικονομικούς εισαγγελείς είναι ότι στο στικάκι που έχουν οι ίδιοι στα χέρια τους έχει διαπιστωθεί ο χρόνος της αντιγραφής, δηλαδή πότε έγινε η αντιγραφή για αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς σε αυτή τη φάση έχουν στοιχεία που να μας λένε ποιος έκανε την αλλίωση. Όμως το θέμα της αντιγραφής έχει μια σημασία, διότι το πότε έγινε η αντιγραφή μπορεί να οδηγήσει τις έρευνες σε κάποιο φως.
Δεν φωτίζει όμως το βασικό κομμάτι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε και να το, να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Δεν έχουν στοιχεία ποιος αλλίωσε. Αλλά το πότε προς το παρόν. Ούτε το πότε. Πότε έγινε η αντιγραφή. Πότε έγινε η αντιγραφή. Έγινε η αλλίωση. Είναι οι αρχίες το αυτό όμως, Ιωάννα, έτσι, για να ξετυλιχτεί το κουβάρι. Είναι ένα στοιχείο σημαντικό. Μάλιστα. Και πρέπει να σου προσθέσω και μία είδηση τη τελευταία στιγμή, ότι με βάση τα δημοσιεύματα του τύπου για τη δυνατότητα που μπορεί να έχει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ναι, ο εισαγγελέας του ΕΛΠΑΓΟ, ο κ. Νικόλαος Παντελής, που εποπτεύει τους οικονομικούς εισαγγελείς, τους έστειλε πριν από λίγα λεπτά μία παραγγελία και του λέει: δέστε και το ηλεκτρονικό έγκλημα, ναι, στις έρευνες, τι μπορεί και αυτό να μας προσφέρει. Δηλαδή, μπαίνει και το ηλεκτρονικό έγκλημα στις έρευνες αυτές για να μπας και μπορέσει και βγάλει άκρη. Όμως οι δικαστικές αρχές, Εύα μου, παραμένουν πολύ επιφυλακτικές για τις ουσιαστικές δυνατότητες να δοθεί απάντηση αυτή τη στιγμή ποιος αλλίωσε, διότι επαναλαμβάνουν αυτό που έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Από τη στιγμή που το πρωτότυπο έχει χαθεί, η διαπίστωση ποιος έχει κάνει την αλλίωση, ναι, δεν είναι εύκολη. Αν το πρωτότυπο υπήρχε, ναι, τα πράγματα θα ήταν καθαρά και θα ξέραμε ποιος έβαλε το χέρι και έκανε τη λαθροχειρία. Άλλωστε, η εξαφάνιση του πρωτοτύπου και το γεγονός ότι χάθηκε από τον κύριο Παπακωνσταντίνου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που στρέφουν τις υποψίες των δικαστικών αρχών αλλά και των βουλευτών που υπογράφουν τις προτάσεις του πρόσωπό του. Μάλιστα. Τώρα, Ιωάννα, αύριο θα έχουμε και τις πληροφορίες και τα στοιχεία που θα βγουν από τις συγγενείς του κύριου Παπακωνσταντίνου. Ακριβώς θα έχουμε τα υπομνήματα τα οποία θα καταθέσουν ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων. Γραπτές εξηγήσεις θα δώσουν τα συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιχειρήσουν να καταδείξουν με στοιχεία και αποδείξεις ότι τα χρήματα αυτά είναι νόμιμα και φορολογημένα. Θα δούμε αυτές οι εξηγήσεις πώς θα αξιολογηθούν από δικαστικής πλευράς. Μάλιστα. Καθώς αν πράγματι αποδειχθεί ότι είναι νόμιμα και φορολογημένα, αποφεύγεται ο κίνδυνος ο κ. Παπακωνσταντίνου να βρεθεί αντιμέτωπο με βαρύτερες κατηγορίες κακουργηματικής φύσεως. Στην αντίθετη περίπτωση, βεβαίως, είναι πολύ σοβαρότερα τα πράγματα. Μένει να το δούμε. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και να μείνουμε στο θέμα και να δούμε τις πολιτικές αντιδράσεις που προκύπτουν από το θέμα αυτό. Θα συνδεθούμε με τον Αντώνιο Τζολέτο που βρίσκεται στην Βουλή. Αλλά να ξεκινήσουμε από τον Γιάννη Τζούνο. Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά, Γιάννη? Λοιπόν, καταρχήν από την κυβέρνηση επιμένουν ότι ενδείξεις, αν θέλει σε εισαγωγικά και κίνητρο για να υπάρξει αλλίωση της λίστας Λαγκάρντ, είχε μόνο ο κύριος Παπακωνσταντίνου. Δηλαδή δεν προκύπτουν στοιχεία είτε ενδείξεις για κανέναν άλλον, εννοώ τον κύριο Βενιζέλο ή τους άλλους δύο πολιτικούς, τον κύριο Παπαδήμου και τον κύριο Παπανδρέου, τους οποίους έβαλαν στο κάδρο οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η Χρυσή Αυγή. Από την κυβέρνηση επιτίθενται με σφοδρότητα για ακόμα μία φορά στον ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι υπάρχει μία προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης, ναι, και επίσης με αφορμή την συνέντευξη χθες του κυρίου Παπακωνσταντίνου, Εύα, λέγεται ότι ουσιαστικά καταρρίφθηκε ένα από τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το οποίο λέει ότι γνώριζε ο κύριος Βενιζέλος, γιατί ο ίδιος ο κύριος Παπακωνσταντίνου είπε ότι δεν ενημέρωσε τον κύριο Βενιζέλο. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε πώς σχολιάζει τη συνέντευξη αυτή το ΠΑΣΟΚ. Χρήστο Κούτρα. Καλό απόγευμα, Εύα. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του κυρίου Παπακωνσταντίνου έως ώρας. Και φάνηκε από το γεγονός ότι τελείωσε η συνέντευξη του κ. Παπακωνσταντίνου χθες και δεν προέβη σε καμία ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήθελα να κάνουν κανένα σχόλιο. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι εξακολουθεί να μένεται ο πόλεμος του ΠΑΣΟΚ και του κ. Βενιζέλου προσωπικά με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, η οποία ξεκίνησε με την κοπή της πίτας για το ΠΑΣΟΚ. Εκεί ο κ. Βενιζέλος υπάρχει ένα αισθαντανέο που κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι και λέει ότι καλού κακού κρατάμε και ένα μαχαίρι. Το λέω αυτό γιατί η στρατηγική που εφαρμόζουν οι φίλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον ΠΑΣΟΚ έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι εκ νέου εγκομιασμός της βίας και ο άλλος είναι η ποινικοποίηση και η στοχοποίηση. Γι' αυτό είδαμε και ένα κείμενο χθες, αναφέρεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προκαταρκτική, που εμφανίστηκε ως νομικό, ενώ είναι σαν προκήρυξη από τη Βίλα Αμαλία. Χρήστο Κούτρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και στο θέμα αυτό θα μείνουμε και πάλι και την κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Θα πάμε στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, στον Αντώνιο Τζολέτο, για να δούμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας και αν έλυσε την απορία γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Παπανδρέου.
αυτό που ανέφερε σήμερα και ο Τσίπρας, θα σου έλεγα του άσκησε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, βάζοντας τον στο κάδρο για την υπόθεση της Λίσας Λαγκάρντ. Είπε χαρακτηριστικά, Εύα, για τον Πρωθυπουργό, ο κύριο Τσίπρας, πως η επιχείρηση συγκάλυψης και προστασίας ουσιαστικά έχει ένα όνομα, mm-hmm. και αυτό είναι Αντώνη Σαμαράς, και ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να δώσει όρκο σιωπής. Παρόλα αυτά, όσον αφορά τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπακοσταντίνου, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στοχοποιεί ούτε πρόσωπα, ούτε πολιτικά κόμματα. Είναι χαρακτηριστικό, Εύα, πως δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά τα δύο πρόσωπα μέσα στην ομιλία του. Και είπε το ίδιο πράγμα και για το ΠΑΣΟΚ, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο θέμα συγκεκριμένα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά όσον αφορά τις ενέργειες που έκανε το συγκεκριμένο πρόσωπο όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών. Mm-hmm. Για το θέμα της δικογραφίας είπε ότι ουσιαστικά κάποιοι θέλουν να την εξαφανίσουν προκειμένου να συγκαλύψουν την όλη υπόθεση, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα συνενέσει σε κάτι τέτοιο με την πρόταση που κατέθεσε χτες για τα δύο πρόσωπα για τις ποινικές ευθύνες, Εύα. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Τσίπρα και να επανέλθουμε. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι η λίστα Λαγκάρντ είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Γι' αυτό και ένδρομο το σύστημα της διαφθοράς κάνει τα πάντα για να συγκαλύψει αυτό το σκάνδαλο, ώστε το παγόβουνο να μένει βυθισμένο, να μην φαίνεται. Μόνο από αυτή τη φορά το θράσος και η υποκρισία τους δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα. Όσοι νομοθέτησαν τη διαπλοκή και συγκάλυψαν τα σκάνδαλα, καλό θα είναι επιτέλους να σταματήσουν και να χειδεολογούν από πάνω. Εμείς ας τους το ξεκαθαρίσουμε. Η έρευνα της δικαιοσύνης και η αποκάλυψη της αλήθειας δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, ούτε αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης θα έπρεπε κανονικά να συνιστά. Στους ανεξάρτητους Έλληνες θα πάμε, οι οποίοι καταθέτουν και αυτή η πρόταση, Αντώνη Ατζολέτο, βάζοντας πολλούς στο κάδρο. Ποιο συγκεκριμένα? Τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμου, τον πρώην Πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου και βεβαίως τους κυρίους Παπακοσταντίνου και Βενιζέλο, όπως και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι σήμερα συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα. Η πρόταση κατατέθηκε και από τους 18 βουλευτές μετά από τη συνεδρίαση. Πριν, ο κύριος Καμένος είχε συνάντηση με τον κύριο Νικολόπουλο, τον ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος και αυτός συνένεσε στο να υπογράψει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ουσιαστικά φτάνουν τον αριθμό 19. Αυτό που μένει τώρα, 11 δηλαδή. Άλλους 11. Αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε τι ακριβώς θα κάνει η Χρυσή Αυγή. Όπως λένε στελέχη... Αντώνη, συγγνώμη, πριν πάμε στη Χρυσή Αυγή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες διατυπώνουν κάποια επιχειρήματα σχετικά με ευθύνες Παπανδρέου, Παπαδήμου και όλων όσων συμπεριλαμβάνουν και βάζουν στο κάδρο. Αυτό που λένε είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου έπρεπε να ελέγξει τον δικό του υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου, αλλά και ο κύριος Παπαδήμος τον δικό του υπουργό και να ξέρει τι συμβαίνει, τον κύριο Βενιζέλο. Και βεβαίως υπάρχουν 4 αδικήματα για τους 4 που μιλούν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, συγκεκριμένα για νόθευση και υπεξαγωγή εγγράφου, απιστία σχετικά με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, αλλά και άμεση συνέργεια σε φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Μιλώντας με συνεργάτες των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μας είπαν ότι έχουν έρθει ήδη σε επαφή με αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, προκειμένου να έχουν και από αυτούς υπογραφή. Δεν μας έχουν πει τι έχουν να απαντήσει ακόμα πέρα από τον κύριο Νικολόπουλο. Ενώ η συγκεκριμένη πρόταση έχει σταλεί, πρέπει να σου πω, και προς τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Η Χρυσή Αυγή, μάθαμε πριν από λίγο, πως θα τοποθετηθεί επίσημα για τη θέση της στις 5 ώρα με δήλωση του κύριου Μιχαλογιάκου. Μάλιστα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Καμένος. Η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων συνεδρίασε πριν από λίγο και καταλήξαμε στο κείμενο για την πρόταση για την προκαταρτική επιτροπή για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των πρώην Πρωθυπουργών Γιώργου Παπανδρέου και Παπαδήμου και των πρώην Υπουργών Οικονομικών κ. Παπακοσταντίνου και Βενιζέλου. Με συγκεκριμένα αδικήματα, τα οποία περιγράφονται σε μία έκθεση 21 σελίδων, το οποίο θα σας δοθεί στη δημοσιότητα άμεσα. Αυτά συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό στερέωμα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα την ταλαιπωρία και όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Ο Νίκος Υποφάντης είναι κοντά μας. Σε επίπεδο κοινωνίας θα δούμε τι γίνεται. Σε επίπεδο κοινωνίας. Έχουμε ένα καλό νέο. Ποιο είναι το καλό νέο?
σχετικά με το ότι δεν θα διακόπτεται το ρεύμα στο σημείο που έχουμε φτάσει, το θεωρούμε και αυτό καλό νέο. Καλό είναι, νέο δεν είναι. Έρχεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να επιβεβαιώσει ότι κάνει η ΔΕΗ εδώ και πολύ καιρό. Η ΔΕΗ δεν κόβει το ρεύμα. Ναι. Μάλλον υπάρχουν περιπτώσεις. Σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό. Το λογαριασμό, αλλά ποιοι είναι αυτοί που δεν πληρώσουν. Πρέπει να αποδείξουν ότι είναι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, όσοι με λίγα λόγια συμπολίτες μας έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ναι, δεν θα τους κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Όσοι από αυτούς τους κυρίους ή τις κυρίες οι οποίοι βρίσκονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή είναι ανάπηροι. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουν στο σπίτι τους δυστυχώς μια συσκευή η οποία θα πρέπει να τους υποστηρίζει μηχανικά για να μπορούν να ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Συσκευές οξυγόνου. Όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις κατηγορίες. Συγγνώμη, δεν εντάσσονται αυτοί στην κατηγορία αυτή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αν υπάρχουν συγγενείς και ενημερώνουν τη ΔΕΗ, δεν θα τους κοπεί το ρεύμα στις περιπτώσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους. Όμως, σε πάρα πολλές περιπτώσεις που εδώ τις αναδεικνύουμε, τις έχουμε αναδείξει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή Εύα, βλέπουμε ότι ιδιωτικοί υπάλληλοι, όχι υπάλληλοι της ΔΕΗ. Ναι. 9 στις 10 διακοπές κάνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ναι, το είχαμε δείξει και στην εκπομπή. Σωστά. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσουν και θα κόψουν το ρεύμα. Λοιπόν, έρχεται τώρα λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να μας πει το εξής. Ότι σε περίπτωση που η ΔΕΗ κόψει το ρεύμα σε κάποιον από αυτούς, που προσπαθεί η δημόσια επιχείρηση με τον δικό της κόσμο να μην το κάνει, έτσι, θα επιβάλλονται ποινές στη ΔΕΗ. Δεν μπορεί να κόβει το ρεύμα σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το αυτονόητο δηλαδή, μας το λέει σε ένα νέο κώδικα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αυτά που θα έπρεπε να τα θεωρούμε δεδομένα και να μην τα συζητάμε καν. Επίσης, δεν θα έπρεπε να συζητάμε καν, Νίκο Υποφάντη, ότι έχουμε πληρώσει το χαράτσι τέλος πάντων, το τέλος ακίνητης περιουσίας όπως θέλουν να το λέμε, και όχι χαράτσι, αλλά να μας έρχεται και πάλι ρεβασάκι. Εύα, είναι απίστευτο. Και όχι μόνο να έρχεται, να πρέπει να πάμε εμείς στην εφορία. Έχουμε δεχθεί μια σειρά από καταγγελίες, από διαμαρτυρίες συμπολιτών μας που λένε το εξής, ότι ουδέποτε χρωστούσαν το ενίο τέλος ακινήτων. Ουδέποτε είχαν κάποιο ακίνητο στο όνομά τους για μια άλλη περιοχή και όμως τους έχει έρθει το ενίο τέλος ακινήτων από την εφορία. Τώρα βαζάκι σε 500.000 συμπολίτες μας. Ζητάει η εφορία 340 εκατομμύρια ευρώ με αυτά τα 500.000 σημειώματα. Όμως αυτό το οποίο αποδεικνύεται είναι τουλάχιστον ότι 2 στα 10 είναι λάθος. Είτε έχει πληρωθεί το ενίο τέλος ακινήτων κανονικά μέσα από τους λογαριασμούς, είτε είναι λάθος τελείως η σημείωση την οποία έχουν στείλει. Απαράδεκτα πράγματα ταλαιπωρούν τους πολίτες μέχρι και χθες. Πηγαίνανε στην εφορία και η εφορία τους έστειλε στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ όμως τους απαντούσε με τη λογική, απλή σκεπτική που μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί να κάνει να μας πεις έτσι πάρα πολύ απλά το λάθος. Ποιος το έκανε, Νίκο, η Γενική Γραμματεία, η ΔΕΗ ή οι εφορίες? Η Γενική Γραμματεία και οι εφορίες είναι το ίδιο, ναι. Επί της ουσίας. Ναι. Ποιος έχει κάνει το λάθος? Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και τώρα για να λύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει την ώρα που έχουμε όλα τα άλλα να πάμε στην εφορία για να το λύσουμε. Δεν μπορεί να λυθεί και κάπως αλλιώς. Να περιμένει στην ουρά, να εξηγήσει ότι δεν είμαι εγώ αυτός που θα έπρεπε να στείλετε το ραβασάκι ή εγώ έχω πληρώσει κανονικά από τη ΔΕΗ. Άντε ψάξε στο αρχείο σου να δεις τους λογαριασμούς, αν τους έχεις κρατήσει για να πας να αποδείξεις. Βέβαια, όλα αυτά θα είχαν λυθεί πολύ καλύτερα αν υπήρχε ένα σύγχρονο σύστημα πληροφοριακών συστημάτων. Το παλεύει ο κύριος Θεοχάρης. Μάλιστα. Το παλεύει αρκετά, Εύα, αλλά δεν είναι εύκολο. Τι να πει κανείς, χωρίς σχόλιο και χωρίς λόγια. Τι να πει κανείς. Νίκο Υποφάντη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, γιατί έχει κρύο και θέλουμε να συγκρίνουμε όλους τους τρόπους θέρμανσης και να δούμε τι συμφέρει σε κάθε περίπτωση περισσότερο. Λίγο μετά τις 4. Έχω κι άλλη μια είδηση από το ελληνικό εμπόριο, μόλις κατέβουμε κάτω στο στούντιο. Λίγο μετά τις 4. Νίκο Υποφάντη, λοιπόν, και όλα αυτά συμβαίνουν, όλη αυτή η ταλαιπωρία, Μαρία Αναστασοπούλου, όταν το κρύο έχει πιάσει για τα καλά σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στην Αθήνα. Πυκνό χιόνι το πρωί, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, Εύα, όπως είπες και εσύ. Στα βόρεια προάστια η χιονόπτωση ήταν πολύ πιο έντονη, με αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι να κλείσουν. Πάντως τώρα ανοιχτός είναι πλέον ο περιφερειακός Πεντέλης από το 414 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο έως και τον Άγιο Πέτρο. Κλειστή μόνο για τα βαρέα οχήματα η παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών από το 4ο χιλιόμετρο προς Θήβα. Δεν χρειάζονται ωστόσο αλυσίδες για τα γιοταχή αυτοκίνητα. Και να πούμε επίσης πως από χθες είναι κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος από το ύψος το τελεφερίκ προς το καζίνο. Μαρία Σασοπούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε τώρα τι κάνει το κράτος για τους άστεγους, για τους ανθρώπους που αυτή την εποχή με τόσο κρύο πολύ περισσότερο, να δούμε τι κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Λοιπόν, μας έχουν ανάγκη, τους έχουν ανάγκη, σας έχουν ανάγκη, κύριε Αποστολόπουλε. Γιώργος Αποστολόπουλος, πρόεδρος Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Νομίζω έχουν ανάγκη όλους μας οι άνθρωποι αυτοί και πολύ περισσότερο την ευαισθησία και των κυβερνώντων από όσα ακούστηκε για προηγουμένως, διότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δώστε μας λίγο τα σημεία στα οποία μπορούν οι άστεγοι και όχι μόνο και οι άνθρωποι που δεν έχουν θέρμανση, που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό, να έρθουν να τους στηρίξετε κάπως αυτές τις μέρες. Τα στοιχειώδη.
Ναι, ο Δήμος Αθηναίων, προσπαθώντας να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους, έχει ανοίξει τρεις χώρους προσωρινής φιλοξενίας μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας. Ο ένας είναι το πολιτιστικός χώρος της τέταρτης δημοτικής κοινότητας, που βρίσκεται στη γωνία των οδών Λένορμαν και Αλεξανδρίας. Ο δεύτερος χώρος είναι η Λέσχη Φιλίας, η οποία βρίσκεται Αγίου Μελετίου και Ξεναγόρα, κοντά στην Κυψέλη. Και ο τρίτος χώρος είναι η Λέσχη Φιλίας του Αγίου Παύλου, στη γωνία των οδών Μαμούρη και Δήμη, κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Επαρκούν, εκτιμάται, κύριε Αποστολόπουλε, οι χώροι αυτοί? Νομίζω ότι προς το παρόν επαρκούν, διότι το προηγούμενο βράδυ φιλοξενήθηκαν 15 περίπου άτομα. Η άστεγη είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι αρκετά ιδιόρυθμος και από ποσοτικής και από ποιοτικής απόψεως. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας άστεγοι, οι οποίοι δεν θέλουν να φιλοξενηθούν. Αρνούνται, ίσως γιατί είναι πολύ αγανακτισμένοι, ακριβώς με τα όσα έχουν συμβεί στη ζωή τους εξαιτίας των οικονομικών μέτρων, της κρίσης. Πάντως η συνεργασία είναι πολύ δύσκολη μαζί τους. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, εκτός από τους χώρους φιλοξενίας, διενεργούμε και street work, δηλαδή κάνουμε έτσι κάποιες, εντός εισαγωγικών να το πω, επιχειρήσεις σε όλο το Δήμο Αθηναίων, όπου μοιράζουμε κλινοσκεπάσματα και κουβέρτες, φαγητό. Και ταυτόχρονα τους ενημερώνουμε για το πού μπορούν να βρουν τους χώρους φιλοξενίας, αν χρειαστεί να τους μεταφέρουμε και ταυτόχρονα αν χρειάζονται και κάποια ιατρική βοήθεια. Είναι όμως πολύ δύσκολο το έργο, γιατί η Αθήνα είναι μια χαοτική μεγαλούπολη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και οι εργαζόμενοι έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Είναι και είναι απαραίτητο. Κύριε Αποστολόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα, στους κάστοτε Δήμους. Όλα αυτά λοιπόν εμείς 34 λεπτά μετά τις 3 θα τα συζητήσουμε τώρα και θα προσπαθήσουμε να τα αισθανθούμε. Τέλος πάντων, ακριβώς πώς είναι στην πραγματική τους διάσταση, με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Καλώς απόγευμα, Κωνσταντίνε. Καλό απόγευμα. Με τον κύριο Κώστα Βεργόπουλο, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, που μου δίνει το βιβλίο του. Σηκώνομαι να το πάρω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ανάμεσα στη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης. Και βεβαίως καλωσορίζοντας κοντά μας και τον κύριο Νίκο Κωνσταντάρα, διευθυντή σύνταξης στην εφημερίδα Καθημερινή. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Θα υπήρχε ένας τρόπος να μην μας απασχολεί όλο αυτό το θέμα με τη λίστα, να κάναν οι πολιτικοί τη δουλειά τους, να προχωρούσαν τις μεταρρυθμίσεις, να ασχολούνταν με το φορολογικό και η δικαιοσύνη ή τέλος πάντων κάποιος αυτόματος τρόπος στην ελληνική πολιτεία να ασχολείται με το ποιος έχει κάνει τη λαδιά, να τον τιμωρούσε και να τελειώναμε και να μην είχαμε όλο αυτό που βλέπουμε. Βέβαια υπήρχε, αλλά επιπλέον εκτός από αυτό έχουμε επικεντρωθεί, έχει αναστατωθεί το Πανελλήνιο με ένα κατάλογο 2.000 ονομάτων, το οποίο μπορεί και οι περισσότεροι να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Ενώ και ψάχνουμε για λίστες, ενώ τις έχουμε εδώ τις λίστες. Δεν χρειάζεται να τις φέρουμε από το εξωτερικό. Τις έχει η Τράπεζα Ελλάδος. Όλα τα εμβάσματα που έχουν φύγει από την Ελλάδα, ό,τι χρήμα έχει φύγει από την Ελλάδα στο εξωτερικό, είναι καταγεγραμμένο στην Τράπεζα Ελλάδος. Και δεν έχει γίνει καμία αξιοποίηση αυτού. Είναι 54.000 ονόματα και δεν έχει γίνει τίποτα. Και συζητάμε τώρα για 2.000 που έρχεται από το εξωτερικό και που μπορεί να είναι και νόμιμοι όλοι αυτοί. Βέβαια, δεν συζητάμε μόνο, Νίκο Κωνσταντάρα, για αυτό που μπορεί να είναι και νόμιμοι, αλλά ταυτόχρονα συζητάμε και για τους πολιτικούς χειρισμούς. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το αν ήταν ή όχι νόμιμοι, είναι και οι πολιτικοί χειρισμοί. Έτσι. Αλλά βάζει πολιτικούς να μπορώ να πω, δε, έχει πάρει, Νίκο, μεγαλύτερη όξυση το θέμα των πολιτικών χειρισμών από ότι το ίδιο το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Έτσι. Ενώ θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον να, και τα δύο προβλήματα, δεν λέω ότι ένα είναι σοβαρότερο από το άλλο, αλλά τουλάχιστον εξίσου και τα δύο. Λοιπόν, συζητάμε μόνο και μόνο για τη φαλκίδευση, για τρία ονόματα, και δεν συζητάμε για 54.000 ονόματα, τα οποία τα έχουμε εδώ. Νίκο Κωνσταντάρα. Ελπίζω ότι γίνεται η έρευνα και για τα άλλα ονόματα και όπως μας λένε, έχουν ξεκινήσει τα ραβασάκια να φτάνουν στους ανθρώπους που δεν δικαιολογείται. Με γρήγορος ή με αργούς ρυθμούς? Τώρα άρχισε, το οποίο για τα δικά μας δεδομένα είναι πολύ γρήγορο, αν κρίνουμε με τις προηγούμενες υποθέσεις που είχαμε. Είναι για λεφτά που φύγανε τα τελευταία τρία χρόνια. Θα κινηθούν κανονικά οι διαδικασίες και εν τέλει όσοι δεν τα έχουν φορολογηθεί νόμιμα, τέλος πάντων τα χρήματά τους, θα πληρώσουν αυτή τη φορά και γρήγορα, όχι να μας πάρει τρία χρόνια πάλι. Ελπίζω το 2013. Θα είναι ο χρόνος που θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό που ονειρεύεται ο Κωνσταντίνος εδώ, ότι θα έχουμε μια χώρα που θα λειτουργεί θεσμικά. Όπου αυτά θα λειτουργούν αυτομάτως. Δεν θα χρειάζεται να γίνεται όλο αυτό το δράμα και το θέατρο γύρω τους. Με συγχωρείτε, λοιπόν, έχω σοβαρές αμφιβολίες. Ναι, να τις κρατήσουμε τις αμφιβολίες. Μία φράση μόνο. Και μετά τις διαφημίσεις μας την αναλύουμε. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε μία διαδικασία εξυγίασης, κάθαρσης, την οποία καθοδηγείται πολιτικά. Από αυτούς που εκπροσωπούν τα λαμόγια.
του παρελθόντος και του παρόντος που είναι τα ίδια. Αυτό δεν είναι δυνατόν τα λαμόγια να κάνουν κάθαρση. Τελείωσε. Κύριε Βεργόπουλε, δηλαδή, αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα γίνεται. Να το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις, διότι αμέσως νιώθω και το άγχος του χρόνου. Βεβαίως, κανένα άγχος δεν νιώθεις. Το άγχος δεν κάνει καλό στη ζωή. Λοιπόν, έχουν δίκιο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και αμέσως μετά θα έρθουν και τα νέα στοιχεία της ανεργίας που αυτά προκαλούν άγχος. Το 26% στην Ελλάδα και στο σύνολο της Ευρωζώνης πολύ πολύ μεγάλος αριθμός του πληθυσμού. Αμέσως μετά. Η ώρα είναι 4 παρατέταρτο και επιστρέφουμε στο στούντιο. Και είχαμε ανοίξει πριν με τον Νίκο Κωνσταντάρα, διευθυντή σύνταξη στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά και τον Κώστα Βεργόπουλο, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Βεργόπουλο. Και μας λέγατε για το αν όλοι αυτοί που μας φέρουν ως εδώ μπορούν και να μας πάνε παραπέρα με την διαδικασία της κάθαρσης, ή όλο αυτό είναι λίγο υποκριτικό. Σε μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο, από καθοριστικό βαθμό, η σημερινή διαδικασία της κάθαρσης καθοδηγείται, φέρεται από αυτούς που ήταν βουτυγμένοι στη διαφθορά στο παρελθόν, με τη μορφή του λαμογισμού. Τι εμπιστοσύνη είναι να εμπνεύσει τον κόσμο? Και με ρωτήσατε αν έχω ελπίδες. Βασικά δεν έχω. Πιστεύω, δυσπιστώ. Δηλαδή θα υπάρξουν μερικά εξυλαστήρια θύματα και αυτοί που ήταν χτες οι επωφελούμενοι συνεχίζουν να είναι. Και σήμερα ακόμα που μιλάμε, την ώρα που μιλάμε, συνεχίζουν να είναι και θα συνεχίσουν. Επειδή ρωτάτε τι πιστεύω. Είναι μια ηφηγένεια ο κύριος Παπακοσταντίνου, είναι ένα εξυλαστήριο θύμα. Καταρχήν η ηφηγένεια δεν ρωτήθηκε αν ήθελε να θυσιαστεί. Θυσίασαν με το ζόρι, έτσι. Δεν ρώτησαν τη γνώμη της. Λοιπόν, ο Παπακοσταντίνου είπε ότι δεν θέλω να γίνω ηφηγένεια. Ούτε και η ηφηγένεια ήθελε. Η ηφηγένεια όμως δεν είπε ότι ναι, θυσιάστε με παρακαλώ πολύ, έτσι και αυτό. Για την ελέησε η Άρτεμις. Ναι. Πάνω σε αυτό μου έκανε εντύπωση ότι μιλούσε ο κύριος Παπακοσταντίνου σαν να είχε επιλογή. Ναι. Στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και αν θα σταθεί η κυβέρνηση πάλι είναι δική του επιλογή. Δηλαδή απειλούσε ότι μπορεί να ρίξει και την κυβέρνηση, έτσι που το άφησε να εωρείται αυτό. Την άλλη δεν τον κυνηγάει κανείς γιατί εκπροσωπεί τη μεταπολίτευση. Το θέμα που έμπλεξε είναι ότι είχε και την ευκαιρία και το κίνητρο να κάνει αυτή την αλλίωση αν την έκανε. Αυτό πρέπει να εξηγήσει, το οποίο δεν συνεπάγεται ηφηγένεια και θυσία για να συνεχίσουν οι άλλοι. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι δεν θέλω να χρεωθώ εγώ 30 χρόνια μεταπολίτευση. Μα κανείς δεν του χρεώνει 30 χρόνια μεταπολίτευση. Αυτό είναι μια πλειοδοσία, διότι χρεώνεται για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Εν τω μεταξύ, έχουμε μπει σε ένα κυκαιώνα συζητήσεων εδώ και πόσες εβδομάδες συζητούμε το θέμα αυτό. Καλά, μήνες το συζητούμε και λίγο πριν κλείσει το 12. Υψηλή ένταση, λίγο πριν το 12. Ακριβώς. Λοιπόν, τελευταία μέρα του χρόνου. Και τα σημαντικά προβλήματα, Νίκο Κωνσταντάρα, τρέχουν. Δηλαδή, έχουμε τους ανθρώπους που έχουν ανασφάλιστα τα αυτοκίνητά τους. Με κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή των συμπολιτών. Έχουμε τους ανθρώπους που παίρνουν μειωμένες συντάξεις και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Έχουμε την ανεργία στο 26%. Και εμείς συζητούμε, ίσως και τα μέσα να έχουμε μια ευθύνη. Συνέχεια για τον Παπακοσταντίνου και τη λίστα Λαγκάρντ. Δεν είναι μόνο τα μέσα, είναι και η πολιτική. Δεν βλέπετε το σκηνικό σήμερα πώς είναι στημένο. Όλη η πολιτική είναι γύρω από αυτό και θα είναι για μεγάλο διάστημα. Γιατί είναι προνομιακό πεδίο για το ΣΥΡΙΖΑ να χτυπάει τη διαφθορά. Είναι το καλύτερο σημείο για αυτό να επιμείνει εκεί. Και οι άλλοι είναι σε άμυνα, οπότε είναι σε δύσκολη θέση συνέχεια, έτσι που χάνουν και ανθρώπους. Ναι, αλλά εάν μου επιτρέπετε, υπήρξε μια επίσπευση του γεγονότος Παπακοσταντίνου από την κυβερνητική πλευρά, περισσότερο από όσο το ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήθελε και πιο πολύ χρόνο για να βρεθούν και άλλες ευθύνες, αλλά η κυβέρνηση βιάζεται να το θέσει στη διαδικασία. Με προφανή σκοπό θα είχε να παρακολουθήσουμε. Να απαλλαγεί από το θέμα. Ενδιαφέρον θα είχε να παρακολουθήσουμε τι έχει γίνει σε άλλες χώρες. Να το θυμίσουμε. Να το συνεχίσω όμως, γιατί. Ναι, βέβαια. Την αρχή για να μπω στο θέμα μου, που είναι ότι το πρόβλημα του κυρίου Παπακοσταντίνου είναι ότι έδρασε αυθόρμητα, αυθαίρετα και με έτσι αυτοσχεδιασμούς. Αυτό το βλέπουμε σε όλο το φάσμα της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής εδώ. Όλο αυτό που γίνεται και με το πετρέλαιο και με τα τέλη κυκλοφορίας και με όλα αυτά τα συστήματα που τα υιοθετούμε, είμαστε τυπικοί, δεν τα εκτελούμε κανονικά, γίνεται ένα μπέρδεμα, ένα χάος, κανείς δεν ξέρει πού είναι.
αυτοί που δεν θέλουν κρύβονται, αυτοί που θέλουν εκτίθονται. Γίνεται αυτός ο χαμός που αν λειτουργούσαν θεσμικά δεν θα γινόταν. Αλλά αν λειτουργούσαν θεσμικά δεν θα είμαστε αυτή η χώρα που έφτασε εδώ. Να δούμε λίγο σε άλλες χώρες που μάλλον λειτουργήσαν θεσμικά και δεν είναι θεσμικά έκθετοι οι όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων. Η Ιουλία Βελισσαράτου θα μας θυμίσει. Ναι, 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 κάπου δεν λειτουργήσαν θεσμικά όπως εμείς θα θέλαμε, έτσι που είμαστε τυπολάτρες. Είμαστε τυπολάτρες όταν θέλουμε να κρύβουμε. Όταν κρυβόμαστε. Σε άλλες χώρες, ξέρω γιατί είχαμε επικοινωνία, ναι, με αναγνώστες που είχαν, ναι, εμπλοκή. Τους πήραν τηλέφωνο από την εφορία και είπανε: μάθαμε ότι έχετε ένα λογαριασμό στην τάδε χώρα. Mm. Ελάτε να μας εξηγήσετε. Δεν βγήκανε να κάνουν μεγάλες δηλώσεις στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες. Ήτανε προσωπικό το θέμα. Είναι θεσμικό, δεν είναι θεσμικό. Πάντως αυτοί μαζέψανε λεφτά. Εμείς το παίξαμε τυπολάτρες από τη μια, ναι, και αυτοσχεδιάζοντες από την άλλη και μείναμε με τη φασαρία χωρίς να έχουμε δει αποτέλεσμα. Για να μας θυμίσει τώρα η Ιουλία, γιατί τα ξέρουμε, δεν είναι καινούργια στοιχεία, αλλά να θυμηθούμε τι κατάφεραν οι άλλες χώρες χωρίς την πανοκρουσία, η Ιουλία. Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς η μητέρα της λίστας Λαγκάρντ είναι η λίστα Φαλτσιάνη. Ο Φαλτσιάνη, ο Ιταλο-Γάλλος ειδικός επί των υπολογιστών, πούλησε κάποια δεδομένα, κάποια σε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Λέγεται ότι η Ελλάδα δεν την πήρε αυτή τη λίστα και στη συνέχεια γι' αυτό και ονομάστηκε λίστα Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ την έστειλε στην Ελλάδα. Τι έγινε τώρα στις υπόλοιπες χώρες? Στη Γαλλία απέφερε 1,2 δις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Οι Γάλλοι φοροφυγάδες έχουν υπολογιστεί σε 8.993. Γενικότερα σε 180 χώρες υπάρχουν 79.000 φοροφυγάδες σύμφωνα με αυτή τη λίστα Φαλτσιάνη. Mm-hmm. Και από αυτούς οι 1.991 είναι Έλληνες φοροφυγάδες. Συνολικά όλοι οι λογαριασμοί είναι 130.000 τραπεζικοί λογαριασμοί που προσπάθησε ο Φαλτσιάνη να πουλήσει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τώρα τα διάσημα ονόματα της λίστας στη Γαλλία. Πιθανοί φοροφυγάδες, Ιουλία, έτσι. Πιθανή, γιατί δεν έχει αποδειχθεί τουλάχιστον. Δεν έχει αποδειχθεί. Για τη χώρα μας δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Θα σου πω όμως, κατά βάση είναι πιθανή, γιατί δεν μπορούμε και εμείς να το πιστοποιήσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι πως ήρθαν σε διακανονισμό. Από τη στιγμή που ήρθαν σε διακανονισμό με τις κυβερνήσεις τους, uh-huh, άρα πρέπει να είναι και πραγματική. Αλλά εφόσον δεν υπάρχουν αποδείξεις, λέμε και εμείς ότι είναι πιθανή. Βάζουμε ένα ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό, για να είμαστε σωστοί. Τώρα, τα διάσημα ονόματα της λίστας στη Γαλλία είναι ο Πατρίς Ντεμέτρε, που είναι ο οικονομικός διαχειριστής της Λορεάλ, ο Αρλέτ Ριτσί, του γνωστού οίκου των αρωμάτων Νίνα Ριτσί, και ο Ζαν Σαρλ Μαρσιανή, συνεργάτης του Σαρλ Πασκουά, του πρώην Υπουργού Ιστορικών της Γαλλίας. Στην Ισπανία τώρα. Έβαλε στα ταμεία της 6 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτή τη λίστα. Συνολικά ήταν 659 οι φοροφυγάδες ή οι πιθανοί φοροφυγάδες, για να είμαστε σωστοί, στην Ισπανία. Μεταξύ αυτών ήταν και το όνομα του πατέρα του Προέδρου της Τράπεζας Σαντατέρ, ο οποίος ήρθε σε διακανονισμό με το Ισπανικό Δημόσιο και πλήρωσε 200 εκατομμύρια ευρώ για να κλείσει υπόθεση. Συγγνώμη, Ιουλία, έχω ερώτηση. Επιχείρηση σοκολάτα, ποιος αποφάσισε να την ονομάσει έτσι? Ήταν ένα παραπλανητικό όνομα, για να μην καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για μια επιχείρηση που έχει να κάνει με φοροφυγάδες. Δεν θα μπορούσαν να την πούνε επιχείρηση ελβετικό τυρί. Μπορούσαν να την πούνε και μέλι, γιατί είχαν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Επιχείρηση ρολόι. Λοιπόν, στην Ιταλία, εδώ το ακριβώς αντίθετο. Ναι. Και η Ιταλία έβαλε στα ταμεία της 570 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα για τη Γερμανία. Επιχείρηση σπαγκέτι. Διείστανται τώρα οι απόψεις, ή 2,8 ή γύρω στα 2 δις ευρώ. Τελικά ήταν το συνολικό ποσό το οποίο αποκόμισε η Γερμανία από τους φοροφυγάδες. Αυτό που έχει σημασία, Ιουλία, είναι ότι βάλαν λεφτά στα ταμεία. Θα δούμε σε λίγο τα στοιχεία της ανεργίας, σε λίγο μόνο. Θα ήθελα, κύριε Βεργόπουλε, μιας και μιλήσαμε για την Ελλάδα, το τι έκανε η Ελλάδα και το τι έκαναν οι άλλες χώρες. Με αφορμή και το καινούριο σας βιβλίο, από τις εκδόσεις Πατάκη, να το δούμε κιόλας, η ανάρμοστη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης. Είναι ανάρμοστη τελικά η σχέση? Οπωσδήποτε. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικές οι χώρες, Ελλάδα και Γερμανία, ας πούμε. Οι κοινωνίες, οι άνθρωποι, οι πολιτισμοί, οι συνήθειες, όλα είναι διαφορετικά. Και θα μπορούσε να πει κανείς δεν κολλάει το ένα με το άλλο. Αλλά η θέση του βιβλίου είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνουν ίδιες για να συνεργάζονται. Οι διαφορές είναι εξίσου μεγάλες της Γερμανίας με την Ισπανία. Με την Ιταλία, μπορώ να σας πω και με τη Γαλλία που είναι στο κέντρο του ευρωπαϊκού πυρήνα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε όλοι Γερμανοί για να έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ποικιλία χωρών, ποικιλότητα. Άλλωστε, οι διαφορές που υπάρχουν στην Ευρώπη, mm-hmm, έχουν εκτιμηθεί ότι είναι από 1 έως 2,5. Ενώ στην Αμερική, που είναι 52 κρατήδια, mm-hmm, πολιτείες που την αποτελούν, είναι από 1 έως 5. Δηλαδή πολύ μεγαλύτερο. Κι όμως έχουν το δολάριο κοινό νόμισμα και δεν κινδυνεύει
από το γεγονός ότι κάποιοι στο Τέξας δεν είναι τεμπέλιδες και δεν δουλεύουν, είναι κυφίνες, είναι απατεώνες ή στην Καλιφόρνια κτλ. Διότι υπάρχουν μηχανισμοί που εξασφαλίζουν την ενότητα του συστήματος, τη συνοχή. Και είναι αυτό που λείπει στην Ευρώπη. Πάντως, επιτρέψτε μου. Λείπουν οι μηχανισμοί συνοχής. Νίκο, μια και αναφέρθηκε και το Τέξας το 84-85 τέλος πάντων, ο προϋπολογισμός των Ηνωμένων Πολιτειών κάλυψε σχεδόν ολόκληρο τον προϋπολογισμό του Τέξας που είχε πέσει έξω. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει και έναν πάρα πολύ άσχημο εμφύλιο. Ναι. Η Ευρώπη είναι δυνατόν να υπερβεί όλες αυτές τις δυσκολίες χωρίς να έχει πάρα πολύ σοβαρούς κλειδονισμούς? Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει η Αμερική. Να έχει ένα κεντρικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα δανείζεται και θα δανείζει από μια πρωτεύουσα. Δεν θα πέφτει έξω δηλαδή παρά μόνο σε τοπικό επίπεδο κάθε κράτος. Και να έχει την κοινωνική ασφάλιση που έχει η Αμερική σε όλο το σύστημα. Εκεί που πρέπει να μάθει η Αμερική είναι να έχει την κοινωνική ασφάλιση κάπως όπως την έχει η Ευρώπη, να είναι για όλους. Αυτό πολεμάνε να κάνουν χρειάζεται τώρα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που να είναι όπως είναι η Fed στην Αμερική. Είμαστε κοντά σε αυτό. Είναι κοντά με τις συζητήσεις. Να μπορεί να κάνει η τράπεζα τα λεγόμενα buyout, διασώσεις, όπως έκανε η Fed για την Καλιφόρνια. Είμαστε κοντά, Νίκο Κωνσταντάρα, δηλαδή, σε αυτό. Να αναλαμβάνει τα χρέη των πολιτιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τυπώνει χρήμα. Όπως κάνει η Fed. Είναι πολύ όπως κάνει η Fed, όπως κάνει η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Όπως κάνει η Τράπεζα της Αγγλίας. Η Fed όμως το κάνει επειδή έχουν ένα πολύ μεγάλο στρατό που πατάει όπου να είναι. Όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Είναι ο τελικός πιστωτής. Γιατί τυπώνουν χρήμα. Ναι. Γιατί ναι. Έχουν το θάρρος να. Ρώτησα πριν, απάντηση σε αυτή δεν έχω πάρει. Είμαστε κοντά σε αυτό. Κάνουμε βήματα μπροστά εκεί. Αυτό συζητάμε, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση. Έχουμε περιθώριο αυτό για αυτή την καθυστέρηση. Το επιβεβαιώνω και εγώ. Γίνονται βήματα και το τελευταίο βήμα που έγινε πρόσφατο είναι η Τραπεζική Ένωση. Και έχω να σας πω το εξής. Η Τραπεζική Ένωση είναι σημαντικό, διότι τα χρέη των τραπεζών θα πάψουν να φορτώνονται στα κράτη. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, τα χρέη των τραπεζών είναι σχεδόν 50% του δημόσιου χρέους. Εάν αφαιρεθεί το 50%, σημαίνει δηλαδή αυτόματη μείωση από τα 350 δισεκατομμύρια προστάει το ελληνικό κράτος στα 170. Βάζουμε μόνο μια ανατελεία. Μένουμε όπως είμαστε. Μένει και η Ιουλία για να δούμε τα στοιχεία της ανεργίας στο σύνολο της Ευρωζώνης και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να τα δούμε ακριβώς. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λοιπόν, το Twitter και το Facebook πάντα στη διάθεσή σας και ο διαγωνισμός μας τρέχει. Σε λίγο θα δούμε όλα τα συγκριτικά, μιας και έχει πιάσει για τα καλά ακρίο όλους τους τρόπους θέρμανσης και πόσο κοστίζει ο καθένας και σε ποια περίπτωση αυτό μας συμφέρει περισσότερο. Όλα αυτά σε λίγο. Εμείς είμαστε πάντα στο στούντιο με τον Νίκο Κωνσταντάρα, δημοσιογράφο και τον καθηγητή οικονομικών, τον Κώστα Βεργόπουλο. Και είχαμε μείνει στην κουβέντα μας στην ανεργία και στα στοιχεία από τη Eurostat Ιουλία για το σύνολο της Ευρωζώνης αλλά και για τη χώρα μας. Όσο φαίνεται ότι συζητάει η Ευρώπη τους τρόπους να βγούμε από την κρίση, οι αριθμοί παραμένουν αμήλικτοι, καθώς έχουμε και νέα άνοδο της ανεργίας στην Ευρωζώνη, σε επίπεδα ρεκόρ πλέον. Από το 11,6 ανέβηκε στο 11,7%. Αυτό σημαίνει αναλυτικά ότι συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τώρα 26 εκατομμύρια ανέργους, ενώ στην Ευρωζώνη 18,82 εκατομμύρια. Η Ελλάδα παραμένει δεύτερη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 με 26%. Πρώτη είναι η Ισπανία με 26,6. Η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά όμως στους νέους, παραμένει δηλαδή να έχει την αρνητική πρωτιά σε ό,τι αφορά την ανεργία σε ηλικίες κάτω των 25 ετών. Συγκεκριμένα έχει 57,6 έναντι 56,5 στην Ισπανία. Τα χαμηλότερα ποσοστά στην ανεργία των νέων παρατηρούνται σε Γερμανία 8,1, Αυστρία 9% και Ολλανδία 9,7. Βέβαια, οι προβλέψεις είναι αποκαρδιωτικές. Δύο Ελλάδες θα είναι άνεργες μέσα στο 2013. Αν τουλάχιστον πιστέψουμε τις προβολές τις μακροοικονομικές, 20 εκατομμύρια άνεργοι και. Αυτό ακριβώς και επιπλέον και οι μετρήσεις και οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι. Άσε που πολύ φοβόμαστε ότι οι Ισπανοί απλά μετράνε καλύτερα και εμείς είμαστε πρώτοι στην ανεργία εδώ που τα λέμε. Τα ποσοστά είναι πάρα πολύ, δηλαδή οι αποστάσεις είναι πολύ πολύ μικρές, είναι οριακές και ουσιαστικά κάθε φορά αυτό το οποίο αναδεικνύει η Eurostat είναι το ίδιο πράγμα, ότι αργά αλλά σταθερά υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Ενώ δεν γίνεται τίποτα πέρα από μια συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα το θέμα είναι πέρα τις θεωρητικές συζητήσεις και τις διαπιστώσεις, Νίκο Κωνσταντάρα, μπορούν να κάνουν κάτι αν το θέλουν στην πράξη προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά της ανεργίας στη χώρα μας?
Και αν μπορούν, το κάνουν. Ασχολούνται. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να πετυχαίνει. Η ιδέα είναι να αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη είναι λάθος η συνταγή. Όταν στις καλύτερες χώρες είναι 9 κόμμα κάτι, είναι μεγάλη αποτυχία και των καλύτερων χωρών. Δηλαδή θέλει να δουλευτεί το μοντέλο οικονομίας, να βοηθήσει λίγο ότι να μην υπάρχει αυτή η ανεργία. Το μεγάλο θέμα μιας οικονομίας είναι να μην υπάρχει μεγάλη ανεργία. Και το βλέπουμε ότι έχουν πάρει τελείως στραβό δρόμο. Κύριε Βεργόπουλε. Είστε και 50 χρόνια Αθήνα Παρίσι. Ένα τρομακτικό φαινόμενο που αξίζει να το πω με μία φράση. Έχουμε μία ασθένεια και δίδουμε ένα φάρμακο που είναι φρικτότερο από την ασθένεια. Και δημιουργεί μεγαλύτερες ζημιές. Το φάρμακο, ναι, ακριβώς. Με τη λιτότητα. Πέφτει το επίπεδο λειτουργίας της οικονομίας πολύ χαμηλά, αυξάνονται οι άνεργοι και έχουμε και φαινόμενα από επένδυση. Όταν η αγορά καταραίει, φεύγουν και όχι μόνο δεν έρχονται επενδύσεις, αλλά φεύγουν και αυτές που υπάρχουν. Και δεν πληρώνονται τα δάνεια και έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Μίλησε τώρα στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την Άγγελα Μέρκελ για προσέλκυση Γερμανών επενδυτών στην Ελλάδα. Θα έχουν κίνητρα, κύριε Βεργόπουλε. Μα αυτό είναι το θέμα. Η σωστή πολιτική είναι να προσελκύσουμε επενδύσεις. Διότι έχει κίνητρο ο Γερμανός να έρθει τώρα στην Ελλάδα να επενδύσει. Να πούμε την αλήθεια. Έχει κίνητρο και πρέπει να δοθούν κίνητρα, διότι μόνο με επενδύσεις μπορεί να ανακάμψει, να βγούμε. Δηλαδή, πρώτον, να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να πάψει να επιδεινώνεται και δεύτερον, να ανακάμψει. Και αυτό θα συμβεί. Να δοθούν κίνητρα είναι να δουλεύουμε με 300 ευρώ. Όταν λειτουργεί καλύτερα η Ελλάδα. Όταν έχουμε μηχανισμούς κρατικούς, όταν έχουμε φορολογικά συστήματα που μπορούν να εμπιστευτούν, όλα αυτά τα οποία οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τώρα. Το κίνητρο δεν είναι τα 300 ευρώ μισθός. Αυτό είναι παραμύθι. Αυτών που επιβάλλουν τη λιτότητα για να ρίξουν τους μισθούς, νομίζοντας ότι έτσι θα προσελκύσουν επενδύσεις. Διότι οι επενδύσεις, ας πούμε, γίνονται στην ηλιακή ενέργεια. Το κόστος εργασίας είναι αμεληταίο. Εκεί δουλεύει ο ήλιος, όχι. Είναι κάτω από 10% του συνολικού. Είναι 5% στην ηλιακή ενέργεια. Και ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, μάλιστα είναι στο 5%. Δηλαδή είναι γελίο να συζητάμε για συρρήκνωση του κόστους για να γίνει ανταγωνιστικός εργασίας. Λοιπόν, αλλά μάλιστα όσο πιο σύγχρονες τεχνολογίες μπαίνουν, τόσο πιο μικρότερος είναι ο ρόλος του κόστους εργασίας σε αυτές, στην παραγωγή. Λοιπόν, εάν θέλουμε να εξυγχρονιστεί η ελληνική οικονομία και η ευρωπαϊκή, γιατί εμφανίζεται ότι έχει πρόβλημα, χρειάζεται ροή επενδυτική, η οποία στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες, στις οποίες το κόστος εργασίας είναι αμεληταίο. Κύριε Βεργόπουλε, μην μας λέτε περισσότερα. Περισσότερα προφανώς και θα διαβάσουμε, το δείξουμε άλλη μια φορά στο βιβλίο σας, η ανάρμοστη σχέση Ελλάδας-Ευρώπης, έτσι από τις εκδόσεις Πατάκη. Περισσότερα και πολύ πολύ ενδιαφέροντα, γιατί το έχω ξεκινήσει. Ναι. Αυτό είναι του Κωνσταντίνου. Θέλω να πω ότι η ανάρμοστη σχέση δεν πρέπει να μας μπλοκάρει. Η ανάρμοστη είναι, αλλά δεν εμποδίζει τη συνεργασία. Αλλά εσείς την προσωποποιείτε, είπαμε, 50 χρόνια πηγαίνω έρχεστε. Νίκο Κωνσταντάρα, ευχαριστούμε και εσένα. Κύριε Βεργόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς θα αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και θα πάμε να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Καθώς σήμερα σε πόλεις που δεν το έχουμε συνηθίσει, όπως στην Αθήνα, και σε περιοχές, Χριστίνα Σούζη, που δεν το έχουμε συνηθίσει, είδαμε ζωνάκι. Καλώς τη. Ήρθαμε όλα μου σήμερα με τις φωτογραφίες μου. Είσαι κομπλέ. Είμαι κομπλέ. Είσαι κομπλέ, έχεις και χιόνι. Οι οποίες φωτογραφίες όλες είναι από τις σημερινές, όπου έχει χιονίσει. Λοιπόν, και ξεκινάω με την Αθήνα, πανοραμική φωτογραφία το πρωί που την πήρε ο Γιώργος. Ναι. Και φαίνεται ο ημιτός έτσι ψιλοχιονισμένος. Συγγνώμη, ο Λυκαβητός ψιλοχιονισμένος. Ήταν το πρωί που άρχιζε. Η επόμενη είναι από την Πάρνηθα και το τελεφερίκο που ανεβαίνει απάνω. Από την Κατερίνα και την ευχαριστούμε. Πάμε στο Καπανδρίτη από το Δημήτρη με τα χιόνια του και με τα λουλούδια του, τα τριαντάφυλλα, και τον ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη είναι από τους Στρακομακεδόνες. Η Μαρία την έστειλε πρωινή και αυτή το έχει στρώσει εκεί απάνω για τα καλά. Η επόμενη είναι από Ψιροβιές στην Εύβοια, κάτω στη θάλασσα το χιόνι. Είναι λίγο πιο κάτω από τη λίμνη. Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, την έστειλε. Στη Θήβα, επίσης το όστρωσε στη Θήβα. Ο Γιώργος τη φωτογραφία την έχει στείλει όλα στο Sky καιρό σε αυτά. Είναι η Βατερή, θυμάσαι που είχαμε και στη Βατερή. Ναι. Τώρα νομίζω ότι είναι ένα σαλέ στην Ελβετία ένα πράγμα. Στη λίμνη από πάνω λοιπόν, η Αμαλία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η επόμενη. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, Χριστίνα, δυστυχώς φέτος είναι η πρώτη ή δεύτερη χρονιά που δεν μπορούμε να το χαρούμε. Σωστά, δεν λέμε αχιονάκι, λέμε όχιονάκι. Όχιονι. Απ' την άλλη μεριά, δεν είναι απαραίτητο, διότι δεν θα έχουμε νερό αλλιώς.
Δηλαδή είναι απαραίτητο για τη φύση, για το κλίμα, για όλα. Αλλά και το κρύο που κάνει, νομίζω ότι και αυτό δεν είναι απαραίτητο πια. Σε λίγο έχουμε ετοιμάσει συγκριτικά και ρεπορτάζ και με τον Νίκο Παφάντη και τον Γιώργο Κεραμετζόγλου και ειδικούς για το ποιοι τρόποι σε λίγο, σε λίγα λεπτά από τώρα είναι πιο οικονομικοί για να θερμανθούμε και τι συμφέρει περισσότερο. Να δούμε πόσο θα κρατήσουν, Χριστίνα, αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς δεν θα κρατήσουν πολύ. Δηλαδή αύριο πάλι, σήμερα καλά, κάνει πολύ κρύο, το νιώθουμε όλοι. Αύριο επίσης θα είναι και νωρίς το πρωί, θα έχει και παγετό, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, όπου έχει χιονίσει, όπου υπάρχει λίγο νερό, θα έχει σταματήσει ο αέρας. Μπορεί να έχει βγάλει και ξαστεριά. Επομένως, ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι οδηγούν έτσι, ξημερώματα. Και από την Πέμπτη αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, γίνονται δυτικά συστήματα, νοτιάδες. Mm-hmm. Θα σας το πω τώρα μια στιγμή. Πάντως και αύριο, μέσα στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ίσως και πιθανόν τα Δωδεκάνησα, ανατολική στερεά και Εύβοια, το πρωί αυτά ανατολική στερεά και Εύβοια, θα έχουμε ακόμα κάποιες τοπικές χιονοπτώσεις, αλλά τη σκυτάλη τώρα έχει πάρει Κρήτη, όπου χιονίζει όχι μόνο στα ορεινά, έχουν κατέβει τα χιόνια και αρκετά χαμηλά και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι περίπου αύριο το μεσημέρι. Δεν θα λείψουν λοιπόν από αυτές τις περιοχές χιονόνερο ή χιόνι. Αλλά λέω και πάλι ότι αύριο και σήμερα το βράδυ τα έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στην Κρήτη. Η θερμοκρασία βεβαίως χαμηλή, 7 αύριο το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα, 12 στη Δυτική, βλέπεις έχει αρχίσει και ανεβαίνει και μέχρι 9 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική, από εδώ και στο εξής, τα φαινόμενα περιορίζονται βόρεια και ανατολικά του νομού, θα είναι λιγότερα, ασθενέστερα, θα συνεχιστούν ίσως και κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αύριο το πρωί. Πάντα μιλάω όμως για τα βόρεια και ανατολικά του νομού. Στον υπόλοιπο νομό θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Ναι. Από το μεσημέρι και μετά, λίγη συννεφιά θα βγει και ήλιος σχεδόν παντού. Οι βοριάδες 3 με 5 και μέχρι 8 το μεσημέρι, βλέπεις το μείον 1, που στα βόρεια του νομού μπορεί να είναι και μείον 3, μείον 2, μείον 3. Άρα ιδιαίτερη προσοχή στον παγετό. Χαμηλότερη θερμοκρασία ανά την Ελλάδα, Χριστίνα, αυτές τις μέρες. Στην Ευρωκόπη. Στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Η Φλόρινα και την Ευρωκόπη. Η Βόρεια Ελλάδα γενικά έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα την Πέμπτη σου είπα ότι αλλάζει. Έτσι από το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν βροχές. Θα μπουν νοτιάδες 4 με 5 και θα ανέβει θερμοκρασία και περίπου παρόμοιος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Αυτά. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλεις αύριο πάλι να τα πούμε? Όχι, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, όμως κακοκαιρία δεν έχει μόνο στην Ελλάδα, έχει και σε άλλες χώρες. Η Ιουλία Βελισσαράτου θα μας πει, ξεκινώντας από την Τουρκία. Ιουλία, γεια σου και πάλι. Κύμα ψύχου στην Τουρκία, αλλά γενικότερα στα Βαλκάνια, στο Ισραήλ και στο Λίβανο, σε περιοχές που δεν το είχαμε συνηθίσει. Ας ξεκινήσουμε όμως από την Τουρκία, καθώς τουλάχιστον 1000 χωριά παραμένουν αποκλεισμένα στα ανατολικά της χώρας. Χαρακτηριστικά, το θερμόμετρο έπεσε στους μείον 12 βαθμούς Κελσίου στην επαρχία Αρνταχάν, στα ανατολικά, ενώ στους μείον 11 έχει πέσει ο υδράργυρος στην επαρχία του Άγκρη. Στο Λίβανο τώρα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλημμύρες όταν τα αρμοντικά νερά παρέσυραν καταβλισμό Βεδουίνων. Στη Βηρυτό, οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες τα αυτοκίνητά τους, καθώς πολλοί δρόμοι είχαν κλείσει εξαιτίας των βροχοπτώσεων. Ενώ ανάλογο είναι το σκηνικό και στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, όπου η κακοκαιρία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα. Τη στιγμή λοιπόν που κρυώνουν τα Βαλκάνια, η Τουρκία, το Ισραήλ και ο Λίβανος, στην άλλη πλευρά του κόσμου, στην Αυστραλία, καίγονται κυριολεκτικά. Πύρινα μέτωπα λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη από την περασμένη Κυριακή. Μένονται λοιπόν οι φωτιές στην Αυστραλία και στην Τασμανία, όπου παραμένουν αγνοούμενοι 100 άνθρωποι. Ο συνδυασμός του κάψου και των ισχυρών ανέμων φουντώνουν τις πυρκαγιές, ενώ πάρα πολλές 30 εστίες είναι εκτός ελέγχου, Εύα. Μάλιστα, Ιουλία Βελισσαράτου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, 10 λεπτά μετά τις 4, θα καθίσουμε και θα δούμε με τη βοήθεια και των καλών συναδέλφων, Νίκο Υποφάτη και Γιώργο Κεραμιτζόγλου, που θα τους δούμε σε λίγο, αλλά και των εξαιρετικών ειδικών, που θα τους καλωσορίσουμε αμέσως τώρα, τι γίνεται και με αυτόν τον οδηγό διακίνησης σωστής αποθήκευσης ξυλίας. Θα καλωσορίσουμε στο στούντιο κοντά μας τον κύριο Μασαλή, Γιώργος Μασαλής, πρόεδρος της Ένωσης Εμπόρων Υγρών Καυσίμων Αττικής. Καλό σας απόγευμα, κύριε Καλά Μασαλή. Καλό απόγευμα και εσάς και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και τον κύριο Νίκο Δαμάτη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλή χρονιά. Λοιπόν, κύριε Μασαλή, να ξεκινήσουμε με εσάς. Βλέπουμε και τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που έχει ετοιμάσει μια συγκριτική κάρτα με όλους τους τρόπους θέρμανσης και ποιος είναι ο πιο οικονομικός. Θα το δούμε σε λίγο. Κύριε Μασαλή, έχουμε φτάσει στο σημείο με τα μέτρα και τους φόρους που πήρε το κράτος. Στο άλλο άκρο έχουμε πάει. Ο κόσμος να μην παραγγέλνει πετρέλαιο θέρμανσης. Με όλες τις συνέπειες και για την υγεία μας, αλλά και για την τσέπη μας που είδαμε τελικά. Ακριβώς. Έχει δαιμονοποιηθεί το πετρέλαιο, παρότι 4 εκατομμύρια Έλληνες με διαβεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών δικαιούνται επιστροφής φόρου που καθιστά το πετρέλαιο φθηνό με 1 ευρώ το λίτρο, εάν πάρει κάποιος την επιδότηση των 28 λεπτών. Να βάλουμε τα στοιχεία εδώ. Το επίδομα θέρμανσης θα το πάρει κάποιος, εάν και εφόσον
Όχι μόνο το δικαιούται, αλλά η πολυκατοικία Γιώργο και Νίκο που μένει αποφασίσει να βάλει πετρέλαιο. Γιατί γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές πολυκατοικίες μέσα στην Αθήνα, έτσι Νίκο, δεν βάζουν πετρέλαιο, το ξέρετε κι εσείς κύριε Μασαλή, και έτσι και αυτός που δικαιούται χάνει το επίδομα. Δεν το παίρνει δηλαδή εν είδη χρήματος. Δικαιούται επίδομα όποιος αγοράσει πετρέλαιο. Έτσι. Όχι όποιος απλά. Άρα αν η πολυκατοικία δεν βάλει. Φυσικά. Το χάνει. Δεν πάρει, δεν υπάρχει. Ακούστε τι γίνεται, κύριε Μασαλή. Βεβαίως. Υπάρχει μόνο επίδομα σε κάποιον ο οποίος πληρώνει στο κράτος τον αυξημένο φόρο. Ακούστε τι, πόσο στρεβλά σκέφτηκε αυτός που εφάρμοσε τα κριτήρια για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Σε μια πολυκατοικία λοιπόν με 12 διαμερίσματα, δύο το δικαιούνται, δηλαδή είναι κάτω από 150.000 τα κριτήρια, η ακίνητη περιουσία τους και πληρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Δύο λοιπόν το δικαιούνται και όλοι οι υπόλοιποι δεν το δικαιούνται. Η πολυκατοικία παίρνει απόφαση, δεν βάζει πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί οι πολλοί δεν το δικαιούνται το επίδομα. Έτσι, όπως και σε απλά νοικοκυριά τα οποία ζουν σε μονοκατοικίες. Πείτε μου, κύριε Μασαλή, ποιο νοικοκυριό, αυτή τη στιγμή σε μία μονοκατοικία, δεν αξιολογείται εκεί που έχουν φτάσει τα αντικειμενικά κριτήρια των κατοικιών, πάνω από 150.000 ευρώ η ακίνητη περιουσία. Πείτε μου, ποιο, για ποια αυτό μονοκατοικία. Λόγο, σε αυτή ποια την μονοκατοικία. Ποιο σκέφτηκε αυτό. Είχαμε κάνει ακριβώς πρόβλεψη για το τι θα συμβεί. Δυστυχώς, ό,τι είχαμε προβλέψει, συνέβη. Προκύπτει μία ερώτηση εδώ. Αγαπητέ Νίκο Υποφάντη και κύριε Μασαλή. Ποιος το αποφάσισε, ποιος γάτος. Όχι, πάμε λίγο παρακάτω. Για να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, έγινε η εξομοίωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Σωστό. Αυτή τη στιγμή, και αν βγάλουμε έξω τα τελειώματα του προηγούμενου χειμώνα από όπου και εισέπρατε το κράτος, πόσο μέσα έχουμε μπει. Δηλαδή, χώρια του γεγονότος ότι κρυώνουμε. Κοίταξε, και ότι πνιγόμαστε πάρουμε στην Εθαλομίχλη. Πόσο μέσα έχει μπει το κράτος από αυτήν την εξυπνάδα. Δεν θα πάρουμε τις κακές εκτιμήσεις που και πολλές φορές υπερβάλλουν οι βενζινοπόλες και οι μεταπολιτές που μιλάνε για 80%. Μετριοπαθώς, σε παρακαλώ, Νίκο. Για 80% μείωση στη ζήτηση. Θα πάρουμε τις μετριοπαθείς εκτιμήσεις, ούτε το πανηγύρια του Υπουργείου Οικονομικών. Ότι θα είναι στο 50% η ζήτηση, περιορισμένη σε σχέση Ωραία. Με το 2011-2012. Αυτό σε λεφτά πόσο είναι. Περίπου 500 εκατομμύρια θα χάσουν. Δηλαδή μπαίνει μέσα τελικά το κράτος την ώρα που κρυώνει ο Έλληνας και πνιγόμαστε στην Εθαλομίχλη μισό δισεκατομμύριο. Ναι, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα πω ότι αυτό είναι πολύ οξύμορο που συμβαίνει, διότι εμείς να δεχθούμε ό,τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι μία ή άλλη. Πανηγυρίζει λοιπόν το Υπουργείο. Κύριε Υποφάντη, ας πούμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι πολλές πολυκατοικίες έβαλαν πετρέλαιο τον Απρίλιο για να προλάβουν την αυξημένη τιμή. Φούλαραν πολλά παραδείγματα τέτοια. Το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Ας πούμε λοιπόν εμείς ότι τα έσοδα είναι μία ή άλλη που λέει το Υπουργείο μέχρι τώρα. Αλλά από τη μία πλευρά έχουμε τους Έλληνες παγωμένους, τις πόλεις θερμοκήπια δηλητηρίων και από την άλλη μεριά θα μπορούσαμε, αφού το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο, να έχει ο καταναλωτής το 1 ευρώ. Άρα το κράτος τα ίδια έσοδα, οι πολίτες ζεστοί και οι πόλεις καθαρές. Κύριε Μασαλή, έχετε και εσείς τεράστιες ευθύνες. Έχετε και εσείς τεράστιες ευθύνες, γιατί συζητάμε από το 2002 και μετά για την εγκατάσταση των περιβόητων συστημάτων που θα ελέγχουν την αγορά. Εμείς τα προτείναμε. Αλλά κάθε φορά, κύριε Μασαλή, κάποιος κλάδος ή κάποιο παρακλάδι ή κάποιος που Νίκο, επειδή αυτά ο κόσμος τα ξέρει, τα γνωρίζει και περιμένει να δει πράξεις. Όταν θα δούμε πράξεις και εν τέλει εφαρμοστούν, να τα ξανασυζητήσουμε. Θέλω να μας πεις, Νίκο, τι μπορεί να κάνει κανείς προκειμένου να μην χάσει το επίδομα. Υπάρχει κάποιος τρόπος. Τι εννοείς να μην χάσει το επίδομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που σου λέω, που πολυκατοικία αποφασίζει ότι δεν θα βάλει πετρέλαιο. Έχει κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα πάρει το επίδομα. Το επίδομα κανείς. Είναι δεδομένο αυτό. Ακόμα και οι δύο να το δικαιούνται από τους 10 που είναι σε μια πολυκατοικία. Δεν έχει δηλαδή κάποιο τρόπο να προστατευτεί ο καταναλωτής που δικαιούται το επίδομα. Άκουσε, Εύα, θα πρέπει να βάλει η πολυκατοικία πετρέλαιο και θα χάσουν λοιπόν οι 10 και θα κερδίσουν οι δύο. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε σένα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, να δούμε τα στοιχεία που έχεις ετοιμάσει για να κάνουμε και τη σύγκριση και να δούμε τελικά και τι μας συμφέρει περισσότερο. Γιατί μήπως φτάσουμε τελικά στο σημείο να μας συμφέρει περισσότερο αυτό που δεν φανταζόμαστε. Λοιπόν, και το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι, ότι αν και με ξύλα στα ανοιχτά τζάκια, ξοδεύουμε πολλά περισσότερα από ό,τι αν είχαμε το πετρέλαιο που είχαμε τόσα χρόνια. Να δούμε λοιπόν το σχετικό πινάκα. Για να ζεστάνουμε λοιπόν έναν χώρο 20 τετραγωνικών, ένα δωμάτιο λοιπόν, θα χρειαστούμε 2 κιλοβάτ θέρμανσης για να ζεσταθεί για χρήση μία ώρα την ημέρα. Σε αυτά λοιπόν μας αντιστοιχεί. Με πετρέλαιο θέρμανσης θα πληρώσουμε 14 ευρώ το μήνα. Για καύση ξύλου σε ανοιχτά τζάκια 55 ευρώ το μήνα, με καύση πέλετ 10 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο και με ηλεκτρική θέρμανση 25 ευρώ το μήνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι για να παράγουμε 2 κιλοβάτ θέρμανσης για να ζεστάνουμε αυτό το χώρο, η καύση του ξύλου είναι πολύ πιο ακριβή ακόμα και από την ηλεκτρική ενέργεια. Λοιπόν,
Μιας και μιλάμε για την καύση του ξύλου, θα έρθουμε σε εσάς κύριε Δαμάτη. Βλέπω έχετε φέρει εδώ και τα πέλετς. Όμως να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι τόσο... Λοιπόν, μείνετε λίγο ψύχρεμοι, έχουμε μια σεισμική δόνηση τώρα, δεν ξέρω. Μην ανησυχείτε, εντάξει, θα το δούμε αμέσως. Μην ανησυχείτε όμως, έτσι. Δεν στενόμαστε προς το παρόν, ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Θα το δούμε αμέσως, καλύτερα να αποδεσμεύσετε λίγο τον Γιώργο, τον Κεραμιτζόγλου, ο οποίος είναι ειδικός και σε λίγο να το δούμε. Να τον αφήσουμε τον Γιώργο. Αφήνουμε λοιπόν τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου να κάνει το ρεπορτάζ. Αν θέλετε, κάντε το θέμα σας και θα σε λίγο να μας πεις ακριβώς. Πάντως μείνετε ψύχρεμοι, ήταν μια δόνηση η οποία δεν νομίζω να έχει επηρεάσει πάρα πολλά ψύχρεμη πράγματα. Ψύχρεμοι μας, όπως βλέπεις. Λοιπόν, αφήστε τον Γιώργο. Μιλούνται τα φώτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς το θέμα μας και θα έρθει σε λίγο ο Γιώργος να μας ενημερώσει. Λοιπόν, αυτό κύριε Δαμάτη. Άμα λέμε ψέματα, να πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει. Για πείτε μου, κύριε Δαμάτη, τόσο καιρό μιλάμε για τη σύγκριση μεταξύ καυσόξυλων και πετρελαίου, ενώ έχουμε την εναλλακτική λύση της βιομάζας, η οποία προχωράει πάρα πολύ γρήγορα στην Ευρώπη. Έχουμε την εμπειρία εδώ και μιας δεκαετίας. Αλλά δεν έχει προλάβει να γίνει η μετάβαση, η σωστή μετάβαση, ούτως ώστε να έχουμε έλεγχο στα παραγόμενα προϊόντα και εμείς ως παραγωγή pellet κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με συχνές μετρήσεις, με επιστοποίηση των προϊόντων μας και άλλη παραγωγή που είναι στην ελληνική εταιρεία βιομάζας, που είναι και ο σύνδεσμος που ασχολούνται με τη βιομάζα. Για να μην έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που είναι πραγματικά παραδείγματα από την αγορά, όπου βλέπετε από εισαγόμενα ανώνυμα πέλετα, τα οποία μπορεί να είναι χρώμα, μπορεί να έχουν πλαστικό μέσα, δηλαδή έχουν ακατάλληλα πράγματα τα οποία έχουν αλέσει, εν αντιθέσει με το πέλετ, το οποίο είναι καθαρό φυσικό. Πώς μπορεί κανείς τότε, κύριε Δαμάτη, να ξέρει ποιο ότι επιλέγει το κατάλληλο τέλος πάντων και όχι αυτό που είναι ανθυγιεινό? Καταρχήν, θα πρέπει να είναι ο καταναλωτής να κάνει μια πολύ καλή έρευνα και στο σημείο και μέσω ίντερνετ να δει πόσο σοβαρός είναι ο παραγωγός και το σημείο στο οποίο αποθηκεύονται τα πέλετ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να είναι εκτεθειμένα σε ημιπαίθριες μάντρες και να είναι ή να μεταφέρονται με ανοιχτά φορτηγά. Και είναι πραγματικό παράδειγμα αυτό που σας λέω. Ναι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν. Και πάντοτε πρέπει να παίρνει ένα μικρό δείγμα στην αρχή, πριν κάψει μεγάλη ποσότητα, και μπορεί να το δει και μακροσκοπικά. Δηλαδή, να δει κατά πόσο είναι γυαλιστερό, αν διαλύεται στο νερό. Αν δεν διαλύεται, σημαίνει ότι υπάρχουν ύποπτα στοιχεία μέσα. Αν δεν διαλύεται. Αν δεν διαλύεται, ναι, γιατί είναι πιο βαρύ. Για να κάνουμε ένα πείραμα, λοιπόν. Ναι. Για φέρτε μου το ένα που είναι το παράνομο. Τέλος πάντων, το αυτό λάθος, να διαλύεται, και το άλλο αλλά... που είναι το σωστό, συγγνώμη, και βάζουμε το λάθος στο ένα νερό και στο άλλο. Κάνουμε εμείς την κουβέντα μας και το βλέπουμε στη συνέχεια να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το έχεις σκεφτεί από πριν? Όχι, τώρα μου ήρθε αυθόρμητα. Πρέπει πάντως να πούμε ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται, να βλέπει αν στη συσκευασία είναι αναγεγραμμένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του pellet. Λοιπόν, θα ήθελα στο σημείο αυτό και αφού καλωσορίσουμε κοντά μας και τον κύριο Παναγιώτη Μητρόπουλο, έμπορο ξύλων. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μητρόπουλε. Να ξαναδούμε λίγο την κάρτα που μας είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιατί θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δαμάτη το εξής. Είδαμε ότι το πέλετ. Κύριε Μητρόπουλο, θα έρθω σε ένα λεπτάκι σε εσάς. Είδαμε ότι το πέλετ είναι πιο οικονομικό. Παρ' όλα αυτά, είναι και μεγαλύτερης διάρκειας, να το πούμε έτσι, άρα ακόμα περισσότερο οικονομικό. Κοιτάξτε, δηλαδή, κρατάει πιο ζεστό το δωμάτιο περισσότερη ώρα. Για την ίδια θερμογόνο δύναμη που έχει ένα λίτρο πετρελαίου, την πετυχαίνουμε με 2 κιλά πέλετ. Και σε αντιστοιχεία είναι περίπου 40 με 50% για την ίδια θερμογόνο δύναμη που παίρνουμε σε σύγκριση με το πετρέλαιο. Αλλά μιλάμε για πέλετ τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη θερμική απόδοση και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό θα πρέπει ο καταναλωτής να βλέπει αν είναι με βάση το πρότυπο το ευρωπαϊκό που ισχύει πλέον. Το EN14961 /2 που αναφέρεται στα πέλετ από ξύλο για λοιπόν, οικιακή χρήση. Για να πάμε λίγο και στα ξύλα. Να έρθουμε σε εσάς, κύριε Μητρόπουλε. Καταρχήν, πόσο έχει αυξηθεί η δουλειά σε σχέση με πριν 2 χρόνια? Καλησπέρα καταρχήν και καλή χρονιά εύχομαι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Υγεία και ζέστη. Μια διόρθωση μου, Τάσος ο Μητρόπουλος. Εγώ δεν είμαι ο Παναγιώτης. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο γιος, να υποθέσω. Οικογενειακή είναι η επιχείρηση. Μάλιστα, εδώ. Ωραία. Τρίτης γενιάς. Αν έχει αυξηθεί, με ρωτήσετε, δουλειά από πέρσι και πρόπερσι. Ναι, ναι. Υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 20-30%, αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες. Δεν υπάρχει αύξηση, δηλαδή, σε μεγάλες παραγγελίες. Πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί και να ξέρει ότι αγοράζει πραγματικά, ας πούμε, ένα τόνο ξύλα και όχι μισό? Καταρχήν, γιατί να σας ενημερώσω ότι το... τέτοιου είδους κλοπές, να σας ενημερώσω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Έχει αλλάξει ο νόμος, οι ταξιά πουλιούνται πλέον με το κυβικό. Όποιος πλάει με τον τόνο τώρα θεωρείται παράνομος, ας πούμε σήμερα ήταν το... Συγγνώμη, Νίκο, υποφάντη εξακολουθούν να πουλάνε με τον τόνο.
Ναι, εξακολουθώ. Σήμερα ήταν το Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης εδώ, μας έκανε έλεγχο κανονικά εδώ στα μαγαζιά στο Κοροπή. Ναι. Πόσο πάει ο τόνος αυτή τη στιγμή, κύριε Μητρόπουλε? Δεν υπάρχει τόνος, είναι το κυβικό. Ναι, το κυβικό, το κυβικό τέλος πάντων, ναι. 140 ευρώ έως και πέφτει τιμή μετά, αν είναι παραπάνω. Έως και 250. Μην μπερδεύεστε, κύριε. Υπάρχει παρακαλώ. Υπάρχει ναι. Το κυβικό. Το κυβικό είναι ογκοχρέωση, το ξύλο. Για να προστατευτεί ο πελάτης, ναι. Αυτό με ρωτήσατε δηλαδή και είναι το σημαντικότερο, πρέπει mm-hmm. να είναι ξερό. Άμα είναι βρεγμένο το ξύλο, είναι 200 με 300 κιλά παραπάνω ο τόνος. Έτσι. Κύριε Δαμάτη. Δηλαδή, ένα κυβικό αντιστοιχεί περίπου ναι. μέχρι 600-650 κιλά, ναι. 700. Σωστά. Άμα είναι βρεγμένο, μπορεί να φτάνει μέχρι 1000. Σωστό. Κιλά. Οπότε θα πάμε όταν αγοράζουμε ξύλα. Συγγνώμη, κύριε Μητρόπουλε, ένα λεπτό. Όταν αγοράζουμε ξύλα, κύριε Δαμάτη, οπότε... να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι βρεγμένα. Ναι, πρέπει μάξιμο 20% υγρασία. Εγώ πλέον δεν επωφελούμαι άμα είναι βρεγμένα τα ξύλα από τη στιγμή που πουλάμε το κυβικό. Είναι μια καλή αλλαγή που έχει γίνει από το Υπουργείο αυτή. Λοιπόν. Στο εξωτερικό πολλούνται τα ξύλα έτσι εδώ και δεκαετίες. Κύριε Μητρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Νίκος Υποφάτης μένει κοντά μας για να δούμε, Νίκο, ποια είναι και τα συγκριτικά σε σχέση με την θέρμανση με ηλεκτρισμό, έτσι, είτε με το air condition, είτε με τα άλλα σώματα. Μένουμε όπως είμαστε, ναι, κύριε Μασαλή. Ναι, αν μου επιτρέπετε, ο πίνακας που παρουσιάσατε προηγουμένως, ναι. ο οποίος είναι πολύ κατοπιστικός, ναι. παίρνει τιμή 1,28. Αν υπολογίσουμε ναι. ότι με την επιδότηση κατεβαίνει στο 1 ευρώ, ναι. τότε πλέον το πετρέλαιο είναι εφάμιλο και χαμηλότερο κόστος mm-hmm. σχετικά με τα πέλετ. Μάλιστα. Τα οποία πέλετ όμως πρέπει να δούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, την κάρτα αμέσως μετά τις διαφημίσεις, Νίκο, βεβαίως. Μας δείχνει ένα επίκεντρο στο Αιγαίο, τώρα θα δούμε που ακριβώς. Α, για το σεισμό, λες, ναι, ναι. Της τάξης 5,8, σε λίγο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία, αναμένεται και στο χάρτη να εμφανιστεί. Σε πολύ λίγα λεπτά νομίζω το Ωραία. Εθνικό αστεροσκοπείο θα μας έχει δώσει και το χάρτη. Θα τα έχουμε σε λίγο όλα αυτά, όπως επίσης θα συνδεθούμε και με την Κοζάνη που έχει νομίζω μείον 5 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Η κυρία Γραφιώτη, Μιχάλης Αγραφιώτης, δημοσιογράφος από το WEFT Channel εκεί στην Κοζάνη. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα στην Αθήνα από την παγωμένη Κοζάνη. Πόσο παγωμένη είναι η Κοζάνη? Αρκετά παγωμένη, μπορεί να μην έχουμε χιόνι, μπορεί να μην έχουμε ήλιο λαμπερό, αλλά το κρύο είναι τσουχτερό και το καταλαβαίνετε. Ο αέρας είναι αρκετά δυνατός και οι συμπολίτες μας υποφέρουν πραγματικά για τη ζέστη. Στη Δυτική Μακεδονία υποφέρουν και πληρώνουν πολύ αδρά τη θέρμανση. Αυτή είναι. Θα μας τα πείτε όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Μένουμε εδώ και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν και κατευθείαν πάμε στο Γιώργο Κεραμιτζόγλου για τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίτερα. Έχουμε νεότερα, Γιώργο? Ναι, πριν από λίγο λοιπόν μας ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο μια πρώτη εκτίμηση. Μιλάμε για ένα σεισμό με μέγεθος 5,8 ρίχτερ με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή νότια της Λίμνου. Είναι λοιπόν στην περιοχή νότια της Λίμνου μεταξύ Λίμνου, Μυτιλίνης και Μικρασιατικών παράλιων. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Δεν μας έχουν ειδοποιήσει τουλάχιστον από τη Λίμνο για κάποιες επιπτώσεις ή κάποια άλλη περιοχή στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούν και επιστήμονες και οι πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων σε είναι. Σε θαλάσσιο χώρο, βεβαίως, Γιώργο. Ότι έτσι. Είμαστε σε θαλάσσια περιοχή. Βάθη και τα σχετικά δεν τα γνωρίζουμε, βεβαίως. Το εστιακό βάθος, η πρώτη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού είναι για 11 χιλιόμετρα, που σημαίνει λοιπόν ότι είναι μια επιφανειακή δόνηση. Που ενδεχομένως δέχει κάποιους μετασεισμούς. Δηλαδή, οι σεισμοί αυτοί με τέτοιο μέγεθος βγάζουν μετασεισμούς. Το παρακολουθούμε χωρίς να υπάρχει ανησυχία. Αν έτσι σκέψεις πώς κουνήθηκε η Λίμνος, η Ήμβρος, η Τένεδο στα Δαρδανέλια και την περιοχή εκεί. Ήθιστε να διορθώνει λίγο αργότερα όσο περνάει η ώρα, γιατί συλλέγονται περισσότερα στοιχεία από τους σεισμογράφους και το τοπικό δίκτυο και θα μάθουμε ακριβώς ποιο είναι το ενδεχόμενο. Αλλά ωραία. Αυτή τη στιγμή το Ευρωμεσογειακό μας δείχνει το επίκεντρο, μας δείχνει ότι υπάρχει ένα σχετικά χαμηλό εστιακό βάθος. Έτσι, Γιώργο, νομίζω ότι αυτό είναι. Είναι γύρω στα 11 χιλιόμετρα μας δείχνει. 11 χιλιόμετρα ακριβώς. Και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Πάντως είναι στα 34 χιλιόμετρα. Από το Μούδρο. Από το Μούδρο. Mm-hmm. Έτσι, νότια. Ωραία. Το για οτιδήποτε Μούδρο. Νεότερο και μέχρι τις 5 παρά που θα είμαστε εδώ στην εκπομπή, θα μας ενημερώσετε και πάλι. Παρακολουθείτε τι εξελίξεις και τι νεότερα έχουμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Παραμένουμε όπως έχουμε, αλλά θα πάμε μέχρι την Κοζάνη. Είχαμε συνδεθεί πριν τις διαφημίσεις εκεί με τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Μιχάλη Αγραφιώτη. Λοιπόν, δώστε μας, κύριε Αγραφιώτη, να καταλάβουμε λίγο. Λειτουργούν όλα κανονικά από το κρύο ή υπάρχουν προβλήματα σε σχολεία, στη θέρμανση, στο πετρέλαιο? Ακούμε και το δυνατό αέρα.
Ναι, μάλιστα, έχει πολύ αέρα και πολύ κρύο. Πριν τα Χριστούγεννα, οι δήμαρχοι τη Ενδική Μακεδονία και μετά την κίνηση θα κλείσουν τα σχολεία μετά τι γιορτέ, γιατί πολύ απλά θα κάνουν χρήματα για να πληρώσουν το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά όμω, τώρα, μετά από συζήτηση που είχαν με τον Ευρυπίδη στην Ελληνική των Εξωτερικών, του διαβεβαίωσε ότι θα δοθούν τα κονδύλια. Κυρία Γραφιώτη, να προτείνω κάτι, γιατί δεν ακουγόμαστε καθόλου καλά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μέσα από κάποιο εσωτερικό χώρο, γιατί λόγω του αέρα δεν μπορούμε καθόλου να καταλάβουμε τι μας λέτε και είναι κρίμα και για εσάς και για τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και καλή δύναμη. Τώρα, κύριε Μασαλή, χτες είχαμε και την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, η οποία λέει τι, αύξηση. Ότι τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα πυρκαγιών που οφείλονται σε τζάκια, ξυλόσομπες, ηλεκτρικές σόμπες και σόμπες υγραερίου σε σχέση με το 2007. Αυτό είναι ανησυχητικό, διότι ο Έλληνας δεν είναι εξοικειωμένος. Είχαμε και το τραγικό περιστατικό που κάηκαν ζωντανά και τρία παιδιά στο σπίτι των παππούδων. Μακάρι να είναι το τελευταίο. Δυστυχώς. Έδωσε δε και οδηγίες, διότι ο Έλληνας δεν είναι εξοικειωμένος με τις ανοιχτές εστίες φωτιάς και νομίζει ότι έχει την ασφάλεια του πετρελαίου. Mm-hmm. Δεν είναι το ίδιο. Το έλεγε, χρειάζεται φροντίδα. Καταλήγουμε πάντως, Νίκο Υποφάντη και κύριε Δαμάτη, καταλήγουμε. Και Γιώργο, που κάνετε το ρεπορτάζ σε κάποιο συμπέρασμα, τι συμφέρει περισσότερο, μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό σαφώς. Οικονομικά περισσότερο. Δεν, Γιώργος, υπάρχει απόλυτα, δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Πρέπει να εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο ελαιολόγοι οικονομικοί, είναι και χωροταξικοί. Πρέπει να δει κανείς αν μπορεί να γίνει αντικατάσταση των λεβίδων πετρελαίου στις πολυκατοικίες. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Και πρέπει και να επίσης υπάρχει σύστημα πιστοποίησης που να πιστοποιεί, και αυτό το ζητάμε, να γίνει μητρό πέλετ και να υπάρχει έλεγχος όλων των παραγόμενων και εισαγόμενων πέλετ βάσει προδιαγραφών ευρωπαϊκών, ούτως ώστε να ξέρει ότι τα χαρακτηριστικά που έχουν τα πέλετ είναι αυτά που πραγματικά δίνουν τα 2 κιλά πέλετ ένα λίτρο πετρελαίου. Τώρα, για να δούμε λίγο, για να συγκρίσιμα μεγέθη. Το συγκριτικό που κάναμε πριν, λοιπόν, νομίζω στο αριστερό μου χέρι είναι το καλό πέλετ. Έτσι, και στο δεξί το κακό. Ένα βλέπω ότι διαλύθηκαν, κύριε Δαμάτη, ναι, και τα δύο πάντως. Ένα από τα κριτήρια είναι. Όχι ομοίως όμως. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το καλό και το κακό. Ναι. Ναι. Κύριε Δαμάτη. Έσκασε πολύ περισσότερο το λεγόμενο. Ένα από καλό, τα κριτήρια είναι ότι ενδεχομένως, όταν δεν υπάρχει πάρα πολύ λιγνίνη, ναι, μπορεί να μπουν σε κάποια πέλετ που δεν είναι σωστά, που δεν είναι πιστοποιημένα, και άλλα ξένα υλικά, χημικά υλικά που δεν επιτρέπονται. Mm-hmm. Η λιγνίνη που υπάρχει στο ξύλο και απελευθερώνεται με την υψηλή θερμοκρασία κατά τη συμπίεση, είναι αυτή που δίνει τα σωστά χαρακτηριστικά. Οι επιστήμονες γίναμε πάλι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε σχετικά με αυτό που είπατε πριν. Αυτή τη στιγμή 4 εκατομμύρια Έλληνες δικαιούνται επιστροφή φόρου επιδότηση. Δυστυχώς μόνο 200.000 έχουν κάνει χρήση. Ας ενημερωθούν, διότι τελικά το πετρέλαιο συμφέρει πρώτον. Δεύτερον, είχα παρακολουθήσει εδώ εκπομπή σας προχθές τον κύριο Υποφάντη που κάνει μια παρουσίαση για τη ΔΕΗ. Ναι. Πράγματι, αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Η αλόγιστη χρήση ρεύματος οδηγεί σε εκτείναξη της κατανάλωσης και φτάνει κάποια στιγμή και διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το κόστος. Πολλοί θα επλαγούν και οι απλήρωτοι λογαριασμοί της ΔΕΗ, όπως επέρσι στην εκπομπή σας είχαμε πει ότι θα εκτιναχθούν, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, όταν θα λάβουν στα χέρια τους οι καταναλωτές τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, θα εκπλαγούν και θα λένε κακώς που δεν κάναμε χρήση πετρελαίου. Λόγω της αυξημένης χρήσης. Ακριβώς, διότι η αλόγιστη χρήση μας αλλάζει κατηγορία, μας πάει σε άλλη κατηγορία, επίκυνται και οι αυξήσεις οι οποίες τρέχουν από την πρώτη του μηνός. Ναι. Και το ρεύμα είναι εύκολη λύση, αλλά δεν είναι ευθυνή. Κύριε Μασαλή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Δαμάτη, να σας ευχαριστούμε και εσάς. Ναι. Θέλω να πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία η βιομάζα και το πέλετ πιστοποιημένη έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό θα γίνουν πρωτοβουλίες και από την ελληνική εταιρεία βιομάζας προσεχώς για να είναι ενημερωμένοι οι καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και σας διαβάζω παντού ότι έχει κουνηθεί η Βόρειος Ελλάδα. Όχι, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε τον Νίκο Υποφάντη. Μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα tweet ενός πολύ καλού μου φίλου που ζει στη Σόφια, λέει ότι έγινε τόσο ακόμα και μέχρι στη Σόφια. Έχει κουνηθεί η Βόρειος Ελλάδα. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Μένει κοντά μας μόνο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, για να θυμίσουμε και πάλι, Γιώργο, τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε νωρίτερα. Να δούμε και το χάρτη. Ναι, λοιπόν, έγινε 16 και 16 πρώτα λεπτά εδώ στη χώρα μας. Σεισμική δόνηση, σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο. Είχαμε μέγεθος 5,8 ρίχτερ και είναι στην θαλάσσια περιοχή νότια της Λίμνου και ανάμεσα και στα τουρκικά παράλια. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές στα νησιά αυτά, στην περιοχή. Όπως επίσης δεν έχουμε και αναφορές για προβλήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε όμως η δόνηση αισθητή σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και στην Βόρεια Ελλάδα και εδώ στην Αττική. Το νιώσαμε εκεί, το δάμε και σε ζωντανή σύνδεση. Το εστιακό βάθος του σεισμού με τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι 11 χιλιόμετρα, που σημαίνει λοιπόν ότι μιλάμε
όπως λένε και οι επιστήμονες, για έναν επιφανειακό Ωραία. Σεισμό. Και ενδεχομένως να έχουν γίνει σεισμούς. Για οτιδήποτε νεότερο. Για οτιδήποτε νεότερο, Γιώργο, συνδεόμαστε και πάλι. Λογικά. Λοιπόν. Έχει κουνηθεί μέχρι η Κωνσταντινούπολη. Για να καλωσορίσουμε κοντά μας και τη Μελίνα Τσέλιου τώρα, αφού αποχαιρετήσαμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Θα πούμε στην ιατρική στήλη της ημέρας, όπως κάνουμε καθημερινά. Καλώς τη. Και νομίζω, Εύα Κωνσταντίνη, ότι αφορά πάρα πολύ εκείνους τους γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν την εφηβεία μπροστά τους. Οφείλω να σας πω από την αρχή για ποιο θέμα θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική ελληνική έρευνα που έκαναν Έλληνες επιστήμονες και πρέπει να σας πω ότι η έρευνα αυτή βραβεύτηκε σε ευρωπαϊκό συνέδριο που αφορά τον τρόπο εάν μπορούμε να προβλέψουμε το μεταβολικό σύνδρομο, τον κίνδυνο που έχουν τα παιδιά να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο. Τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο? Όταν συνυπάρχει αυξημένη αρτηριακή πίεση, διαταραχή λιπιδίων, διαταραχή σακχάρου με κοινό παρανομαστή την κεντρική παχυσαρκία, δηλαδή την κοιλιακή παχυσαρκία. Δεν θέλετε αυτό για τα παιδιά σας, πιστέψτε με, διότι αυτό θα οδηγήσει σε σακχαρώδη διαβήτη και γενικότερα σε καρδιακά προβλήματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι σε μια ελληνική έρευνα, και θα παρακαλούσα από τον Control να μας δώσουν και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, σε μια ελληνική έρευνα που μελέτησαν, κοιτάξτε, περίπου 2.400 παιδιά από το 2000 μέχρι το 2010, ηλικίες προσέξτε 6 έως 8 ετών, μέχρι την ηλικία, μέχρι δηλαδή τα παιδιά αυτά να πάνε 13 και 15 ετών, βρήκαν το εξής. Όταν τα παιδιά αυτά είχαν χαμηλό βάρος γέννησης, δηλαδή κάτω από τα 2.800 γραμμάρια, ή είχαν μικρή περίμετρο κεφαλής κατά τη γέννηση, δηλαδή κάτω από 33 εκατοστά, και εδώ δώστε ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς ήταν ή υπέρβαρος ή παχύσαρκος, και σας θυμίζω αυτό που είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες, υπέρβαρος με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 25, πάνω από 30 είναι ο παχύσαρκος, αυτά τα παιδιά είχαν 90% κίνδυνο να αναπτύξουν μεταβολικό σύνδρομο. 90% σημαίνει δηλαδή 9 στα 10 παιδιά θα είχαν το μεταβολικό σύνδρομο. Νομίζω όμως ότι καλύτερα θα μας τα πει ένας από τους γιατρούς, ο κύριος Σταμάτης Ευσταθείου, ο ειδικός παθολόγος. Το βασικό έβριμα της μελέτης ήταν ότι όταν σε ένα παιδί συνυπάρχουν τρεις παράγοντες. Χαμηλό βάρος γέννησης, μικρότερο από 2.800 γραμμάρια, μικρή περίμετρος κεφαλής κατά τη γέννηση, μικρότερη από 33 εκατοστά, και τουλάχιστον ένας υπέρβαρος ή παχύσαρκος γονιός, τότε το παιδί αυτό έχει πιθανότητα μεγαλύτερη από 90% να γίνει παχύσαρκο και να αναπτύξει μεταβολικό σύνδρομο στην εφηβεία. Σκεφτείτε ότι ένα στα 10 παιδιά μας έχει μεταβολικό σύνδρομο. Ένα στους 3 ενήλικες έχει μεταβολικό σύνδρομο, και σας θυμίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις θα οδηγηθούν σε σακχαρώδη διαβήτη ή γενικότερα καρδιακά προβλήματα. Ας κρατήσουμε όμως πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Η ύπαρξη παχύσαρκων γονιών στη μελέτη μας ήταν περισσότερο καθοριστικός παράγων για την εμφάνιση μεταβολικού συνδρόμου στην εφηβεία από ότι ήταν το βάρος που είχαν τα παιδιά αυτά σε μικρότερη ηλικία, σε ηλικία δηλαδή 6 με 8 ετών. Το έβριμα αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι προκειμένου να προλάβουμε την εφηβική παχυσαρκία πρέπει να βελτιώσουμε τις διατροφικές συνήθειες ολόκληρης της οικογένειας και όχι μόνο των παιδιών. Ως γονείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για τα παιδιά σας που γεννήθηκαν με αυτή την περίμετρο κεφαλής ή με το βάρος. Μπορείτε όμως να επηρεάσετε σημαντικά στον τρόπο που μεγαλώνουν. Άρα, η υγιεινή διατροφή είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας. Μελίνα, σε ευχαριστούμε, γιατί έχουμε νεότερα και για το σεισμό. Νίκο Υποφάντη. Ναι, το Εθνικό Αστεροσκοπείο πριν από λίγο επιβεβαίωσε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν στους 5,8 βαθμούς κλίμακας Ρίχτερ, 16 και 16 πρώτα λεπτά, δηλαδή 4 και 16 πρώτα λεπτά, 247 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Αθήνας, 44 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Λίμνου, σε θαλάσσιο χώρο, από ό,τι μας είπαν, μικρότερο εστιακό βάθος, καταγράφονται κάποιοι μικροσεισμοί. Οι επιστήμονες παρατηρούν το φαινόμενο, δεν ανησυχούν εκ πρώτης όψεως. Πάντως έγινε ιδιαίτερα αισθητός, έχει φτάσει όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα και στην νησιωτική χώρα, στην Αθήνα, αλλά μέχρι την Βουλγαρία αναφέρονται πάρα πολλοί αναγνωρισμοί. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Μάλιστα, Νίκο, και αυτό είναι το παρήγορο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να θυμίσουμε και το διαγωνισμό όμως. Με αυτά και μετά, αλλά δεν τον είπαμε σήμερα. Στο Live Sky, στο Facebook, ένα ποδήλατο δώρο. Την Πέμπτη κληρώνει, την Παρασκευή το δίνουμε.
ημέρα τέλειωσε, η ώρα πήγε περίπου 5 παρά. Αλλά να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ένας τυχερός, υπερτυχερός, θα κερδίσει ένα σούπερ ποδηλατάκι από τον Κασιμάτη. Σε περίπτωση που το σχόλιο του συγκεντρώσει τα πιο πολλά like στο Facebook της εκπομπής, μπείτε στη σελίδα μας, στο Live Sky. Κάντε ό,τι σχόλιο σας αρέσει, το ό,τι να είναι που λέει και ο Μάνος Βουλαρίνος, και από εκεί και ύστερα το κοινό θα αποφασίσει, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, την Πέμπτη διάφανα, κλήρωση. Δημοκρατικά, με τρόπο ο οποίος είναι τελείως. Για να σας τραβήξω λίγο. Hello. Τα λέμε 6 με 8 στο ραδιόφωνο του Sky, κυρίες και κύριοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται. 7 η ώρα η. Ο Νίκος Ευαγγελάτος. Η εκπομπή του Νίκου. Και στις 9 η ώρα η Σία Κοσιόνη. Έχεις κολλήσει λίγο με αυτό το πραγματάκι. Ωραία, δεν είναι. Και κάμεραμαν. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε αύριο λίγο πριν τις 3.